Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο. Βρισκόμαστε στα στούντιο, στο ραδιομέγαρο όπως λέει και ο κύριος Στρέγιας του Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο «Ράδιο Μαρμίτα». Συνήθως απέναντί μου έχω τον Τάσο Τρέγια, σήμερα πολύ καλή παρέα, Στέλιος Παπαντονίου. Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα Θάκο, καλησπέρα και στους φίλους συγγραφείς του Λίμπερο 107,4. Πολύ, πολύ. Μ' αρέσει έτσι ραδιοφωνική και δημοσιογραφική φωνή έχεις, να πω την αλήθεια. Έτσι, η φωνή μου δεν μου αρέσει, ναι, να σου πω την αλήθεια όταν την ακούω στο ραδιόφωνο. Κανένας. Οι περισσότεροι που ακούν τη φωνή τους δεν τους αρέσει. Και εμένα δεν μου αρέσει η δική μου. Όταν ακούω, όχι τώρα που ακούω στα ακουστικά. Όχι, όταν την ακούω στο YouTube, ας πούμε. Γράφεται, ναι, μια εκπομπή, ναι. Αυτές. Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει. Σπάνια να αρέσει σε κάποιον η φωνή του, πρέπει να είναι πολύ. Τι να πω. Πώς λέτε, αυταρεσκός, πώς λέτε αυτός που αρέσει τον εαυτό του. Που... Έτσι μάλλον, ναι, τώρα δεν μου έχει ξέρω έτσι. Εγώ. Εντάξει, λοιπόν, όπως ξέρετε, το είπε και από χθες ο Τάσος, λείπει διότι έχει μια δουλειά, επαγγελματικές υποχρεώσεις ο κύριος Τρέγιας. Αυξάνονται οι δουλειές, βλέπεις. Να αυξάνονται, γιατί είναι καλό να αυξάνονται καλό. Τέτοια εποχή. Σωστά, δουλειές. Σωστό. Ναι, θα τον βγάλουμε τον κύριο Ματζούκη, φυσικά θα έχουμε και... συνδέσεις με Μίκρα, στη Μίκρα γίνεται, για να μην κάνω τον έξυπνο, στη Μίκρα πρέπει να γίνεται το μάτς ή στο Ιβανόφιο, ξέρω, ούτε ξέρω που γίνεται, μην λέω ψέματα και κάνω τον έξυπνο. Θα βγάλουμε σύντομα τον Γιώργο τον Ματζιούκη για να μας δώσει τη συνέχεια, τα τελειώματα γενικώς των σετ του Ηρακλή, παίζει Ηρακλής Μπενφίκα. Ξέρεις ποια ομάδα έχει αποκλείσει την Μπενφίκα, Στέλιο? Στο βολέι, όχι. Στο βολέι δεν ξέρω ούτε και εγώ να σου πω την αλήθεια. Στο μπάσκετ. Ούτε στον μπάσκετ. Πρέπει να έχει παίξει ο Άρης με την Μπενφίκα, την έχει κερδίσει νομίζω. Αλήθεια, κάπου. Ναι, σωστά. Υπάρχει πώς δεν υπάρχει. Ναι, νομίζω είχε παίξει πριν καμιά δεκαετία. Ναι, όχι. Καλά, έχει βόλεϊ και δεν θα έχει μπάσκετ, ρε εσύ. Ο βόλεϊ. Έχει βόλεϊ η Μπενφίκα και δεν θα έχει μπάσκετ. Ναι, σωστό αυτό. Ναι, σωστό, είναι σωστό. Λίγο δύσκολο, ξέρω εγώ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο, ποιο την έχει αποκλείσει, ρε Στέλιο, μια που είσαι. Έχετε παίξει. Έχουμε παίξει. Ναι. Δύο φορέ ο ποδόσφαιρο, δύο φορέ ο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Άρης να παίξει, αλλά δεν θυμάμαι πότε την έπαιξε. Ήμουν σπόρος εγώ, ναι. Πότε πρέπει να ήταν τώρα. Έχει πολύ... Μπενφίκα ή τώρα πρέπει να είναι 79-80. Ναι. Άμα το ψάξουμε θα το βρούμε. Σπόρος δεν ήμουν, αλλά ήμουν μικρός. Ο Άρης την έχει αποκλείσει, Στέλιο. 3-1 εδώ, ήμουνα στο παιχνίδι εδώ πέρα. 3-1 εδώ, 2-0, 2-1, 3-1. Και εκεί χάναμε 2-0 μες στον Ταλούς. Και στο 80 μία φωτοβολίδα του Σεμπερτζίδη, ένα σουτ, ένα πουφ, δεν την είδαν καν την μπάλα, 2-1 και τρέχαν μετά να βάλουν γκολ, να πάει στην παράταση, δεν βάλανε γκολ, στο παλιό Ντάλλας φυσικά. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο που το κάνανε ανακατασκευή, είναι καινούριο αυτό που είχε γίνει τότε με το Euro που το πήραμε. Έχουμε τον Γιώργο Ματζιούκη. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά όπως και τους υποστηρικτές σε λίγο. Ας περάσουμε όμως στο Γιώργο Ματζιούκη να μας πει για το αποτέλεσμα του παιχνιδιού βόλεϊ Ηρακλής Μπενφίκα. Έλα Γιώργο. Παιδιά, έχει σετ βόλι Μπενφίκα και μόλις τώρα πήρε το δεύτερο σετ, οπότε Μίκρας, τελειώνει ναι. Και η ιστορία πρόκριση. 12-25, πάρα πολύ εύκολα. 13-25 το πρώτο σετ, 12-25 το δεύτερο σετ. Ο Ηρακλής έκανε κάποιες προσπάθειες, αλλά μέχρι εκεί έχει τη σοβαρή δικαιολογία του ότι ο βασικός του διαγώνιος, ο Απόστολος Σαλμανάκης, δεν είναι 100% έτοιμος, δεν είναι καθόλου έτοιμος και το ότι βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο πολύ είναι, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει γαστρετερίτιδες, έτσι. Ναι. Αλλά όταν περνάς γαστρετερίτιδα μπορείς να παίξεις παιχνίδι. Δεν ούτε να περπατείς μπορείς, όχι να παίξεις παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ο Απόστολος Σαρμενάκης με ορούς, με ενέσεις, με κάνανε τις τελευταίες ώρες τον Ηρακλή, το ιατρικό team, ό,τι μπόρεσε για να είναι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά... Το να είναι μόνο στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι αρκετό. Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι του μπάσκετ. Ο Ηρακλής αποκλείστηκε. Ναι, όχι, άλλο θέλω να ρωτήσω. Του βόλεϊ δεν είμαι και το ξέρεις, έχουμε μιλήσει. Ναι. Ένας ναι. Παίκτης μπορεί να επηρεάσει δηλαδή, τόσο πολύ μια ομάδα. Όταν είναι ο διαγώνιος, ναι. Ναι, όταν είναι ο διαγώνιος. Έτσι, ναι, δεν τα γνωρίζω. Γιατί υποτίθεται ότι είναι σε κάθε μάτς ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Α, είναι ο σκόρερ ο διαγώνιος. Ναι. Άλλοτε 15, άλλοτε 20, άλλοτε 25 πόντους, ανάλογα το παιχνίδι, ανάλογα τον αντίπαλο. Όταν δεν έχει το επιθετικό σου όπλο, τον έχει, παίζει, αλλά και δεν μπορεί να κατηγορηθεί έτσι. Έχει πρόβλημα, είναι φανές αυτό. Από την άλλη βέβαια, τίποτα δεν πήγε καλά. Δηλαδή,
Ναι, μεν είναι μια σοβαρή δικαιολογία αυτό του Αρμενάκη, αλλά η υπόλοιπη ομάδα δεν τράβηξε καθόλου. Ο Ηρακλής έκανε πολύ καλύτερο παιχνίδι στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία έχασε το πρώτο σετ 15, αλλά τα άλλα δύο τα έχασε με 23, 25-23 και 25-23. Ενώ σήμερα έχει πάρει 25 πόντους σε δύο σετ, 13 στο πρώτο, 12 στο δεύτερο. Είναι, ήταν πολύ κακή η εικόνα του. Οι Πορτογάλοι ήταν εδώ πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο καμίνι της Μίκρας και πάρα πολύ σοβαροί και πειθαρχημένοι, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα σήμερα εδώ για τον οποιοδήποτε. Οι Πορτογάλοι παρόλα αυτά εκμεταλλεύτηκαν την κάκιστη αγωνιστική παρουσία του Ηρακλή και πήραν αυτά τα δύο σετ, που σημαίνει ότι προκρίνονται στην επόμενη φάση, στις 16 του Challenge Cup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τη ρουμάνικη Ζαλάου. Από εδώ και πέρα, παιδιά, το μάτι είναι διαδικαστικό. Δεν έχει ενδιαφέρον για πρόκριση. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο το όητρο, υπάρχει μόνο το τελικό αποτέλεσμα για την ιστορία που θα περιμένουμε. Φυσικά ο κόσμος παραμένει στο γήπεδο. Φυσικά είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Εξακολουθεί και είναι ωραία η ατμόσφαιρα. Παρά το ότι η Ηρακλή έχει αποκλειστεί, οι οπαδοί του Ηρακλή έχουν γεμίσει, επαναλαμβάνω, από άκρη σ' άκρη και μικρά. Δεν υπάρχει κυριολεκσία, δεν υπάρχει καρεκλάκι. Και θεωρώ ότι είναι και παραπάνω από τα καρεκλάκια που βρίσκονται εδώ, γιατί υπάρχουν και πολλοί όρθιοι. Και παρά την στεναχώρια και την πίκρα για τον αποκλεισμό, που κακά τα ψέματα εξ αρχής την Πεμπίκα ήταν το φαβορί. Μια ομάδα που έχει 6 ξένους έναντι 2 του Ηρακλή, από εκεί μόνο μπορείς να καταλάβεις πολλά για μπάτσες, ρόστερ κτλ. Είχε και αυτό το πρόβλημα με τον Αρμενάκη, αλλά παρόλα αυτά το γήπεδο παραμένει κατάμεστο. Ο κόσμος θα παραμείνει όπως και εμείς όλοι μας εδώ στο μάτς, γιατί φυσικά δεν έχει τελειώσει. Η πρόκριση έχει τελειώσει, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Λίγο αργότερα θα επανέλθουμε. Άρα Γιώργο, προς το τέλος του επόμενου σετ θα σε ξανακαλέσουμε, γύρω στο 20-21 εκεί, να σε καλέσουμε. Μακάρι να ήταν το παιχνίδι τέτοιο να το περιγράψουμε όλο που λέει ο λόγος. Ναι. Όχι ότι τώρα ο κόσμος κάνει το ενδιαφέροντο, απλά τώρα παραμένει το γόητρο, παραμένει και η ιστορία. Και μια τελευταία ερώτηση πριν σε αποδεσμεύσουμε. Να μας πεις για τη σφαγή της Μπέρνλι χθες, που της φάξατε την καημένη στο γόνατο. Δεν μπορούσε κιχ να κάνει. Κιχ δεν κάνει. Και μετά για τους web μας λέτε, και τους web έχετε κολλήσει το web, ένα web που έχει δώσει περισσότερα σφυρίγματα σε εσάς παρότι σημάστε. Τις φάξατε. Ο Τάσος Τρέγιας δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε, ρε παιδιά. Ακριβές σκορ έδωσε. 1-3 και εμείς χαζίδε το παίξαμε. Ναι, είμαστε ζώα και ζώα, τι να πω. Εσύ ένα παραπάνω που έλεγε ότι θα είναι 2-0 ημίχρονο. Εγώ είπα χι ημίχρονο στο τελικό, 29 φράγκα ήταν αυτό. Το 1-3. Χι ημίχρονο στο τελικό. Εντάξει. Τι προηγούμενο. Χι ημίχρονο στο 60, χι ημίχρονο στο τελικό ήταν, κύριε Μαζιούκη. Τη φάξατε μετά την καημένη, κιχ δεν έβγαλε. Τη κόψατε το λαιμό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινά το τρίτο σετ. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής κάνει 0-2 με 13-25 και 12-25. Έχει ήδη αποκλειστεί. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος περιφέρεται σαν να ξεκινάει τώρα το παιχνίδι από την αρχή. Και αυτό είναι θετικό, γιατί ο Ηρακλής δεν τελειώνει εδώ. Έχει και το πρωτάθλημα μπροστά του, έχει και το κύπελο. Θα επιστρέψει φυσικά και αποκλειστικά στις χώριες διοργανώσεις. Το πρωτάθλημα και το κύπελο. Σε λίγο ξανά θα τα πούμε, παιδιά. Και πάλι. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Θα τον καλέσουμε, νομίζω, σύντομα τον Γιώργο, γιατί βλέπω σφουγγαρίστρα το παιχνίδι, χωρίς να είμαι. Αλλά όταν μου λέει 12-25 και 13-25 και λέει δεν παίζει ο καλύτερος παίκτης, νομίζω πολύ γρήγορα θα τον καλέσουμε πάλι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα του Άρη και του ΠΑΟΚ, να διαβάσουμε λίγο τους... Δεν μπορώ να μην... Συγγνώμη, ρε Στέλιο, και οι υποστηρικτές λίγο θα... Έτσι θα περιμένουν, γιατί βλέπω αυτό, έτσι γυρνούσα λίγο τα site, είμαι φυσικά στο About Άρης. Λέει, Νεϊμάρ, κάθε μεγάλος παίκτης θέλει να παίξει στην Premier League. Τι, ρε Νεϊμάρ, δεν είσαι ποδοσφαιριστής καταρχήν. Ζογκλέρισε, δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω. Συμφωνώ, μου τη φαίνεται πάρα πολύ. Δεν είναι ποδοσφαιριστής, ρε φίλε. Δηλαδή, έχω έναν φίλο μου, Αριανός φυσικά, ο οποίος είναι άρρωστος με τη Βραζιλία. Άρρωστος. Και λέει, έτσι ζάχου και τον πετύχω, θα τον πυροβολήσω, μου λέει. Είναι ο λόγος που δεν πήρε η Βραζιλία, λέει, το Μουντιάλ. Ενώ ξέρει πολλά κιλά μπάλα, είναι παιχταράς, η νοοτροπία του και αυτά τα οποία κάνει, η ποδοσφαιρική χαζομάρα που έχει. Καταρχήν, χαζομάρα ποδοσφαιρική έχει. Εγώ φεύγεις από την Μπαρτσελώνα για να πας στη Γαλλία.
Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή... Κοίτα, αυτό μπορώ να το δικαιολογήσω εγώ. Γιατί, για χρήματα, τα χρήματα. Όχι, όχι. Μόνο τα χρήματα είναι να δικαιολογήσω. Στην Μπαρτσελόνα έχω έναν Λιονέλ Μέση, ναι. Ο οποίος, ρε παιδί μου, είναι το πρώτο όνομα. Όχι. Θέλω να το πω και εγώ πρώτο όνομα, όχι. Να πάω στην Παρί. Όχι, όχι. Να φύγω. Όχι να πάω σε χειρότερο πρωτάθλημα. Να πάω στην Αγγλία. Να πάω στη Γαλλία να παίζω με τη Μομπελιέ, τη Σωσό, τη Λανς. Να πάω στην Αγγλία να παίζω με Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, Έβερτον, Τσέλσι, Άρσεναλ. Α, πάω να παίζω. Μα δεν έχει αντίπαλο εκεί πέρα. Η Πάρη δεν έχει, δεν έχει αντίπαλο εκεί πέρα. Η Πάρη δεν έχει αντίπαλο. Και πήγε σε εκεί. Να, σε ένα χρόνο θέλει να φύγει. Και πού θέλει να πάει, κάτσε λίγο σε ερώτηση του αριστερού μπακ της Manchester City, Μπενζαμίν Μεντί. Ο Νεϊμάρ ανέφερε πως δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, αλλά ψεύω ότι κάθε μεγάλος παίκτης κάποια μέρα πρέπει να παίξει στην Αγγλία. Για μεγάλο παίκτη λέμε, δεν λέμε για σένα. Είναι μεγάλη πρόκριση, μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο. Εκτός από το Μεντί και ο θρύλος Manchester United, David Beckham, προσκάλεσε τον Βραζιλιάνο στο Μαϊάμι. Στο Μαϊάμι, ρε Μπέκαμ. Όταν τελειώσει την καριέρα του στην Ευρώπη, με τον Νεϊμάρ να δέχεται την πρόσκληση του Άγγλου. David έκλεισε, θα έρθω στο Μαϊάμι στην πόλη σου, στην ομάδα σου. Δεν παίζει ρε ο Μπέκαμ, ποτέ σου έχει σταματήσει. Ρε. Τι είναι πρόεδρος. Είναι πρόεδρος στο Μαϊάμι. Όταν υπέγραψε συμβόλαιο με τους Galaxy, στο συμβόλαιο ότι υπήρχε σαν όρος ότι ναι. Μπορεί να δημιουργήσει μια δικιά του ομάδα και να είναι στο MLS. Καλά. Ναι. Καλά, και τώρα που τελείωσε, πέρσι νομίζω την ανακοίνωση την ομάδα του. Και ναι. Γι' αυτό λέει στην πόλη σου, στην ομάδα σου. Νόμιζα να εννοούσε την ομάδα σου. Η πόλη του Μαϊάμι, η ομάδα δηλαδή αυτή, είναι του Μπέκαμ. Την δημιουργήσε ο Μπέκαμ, είναι ο πρόεδρος του Μπέκαμ. Μα τον έχω ικανό να πάει, γιατί τα λεφτά αυτός μπορεί να πουλήσει δεν ξέρω τι. Όπως και ο άλλος, πώς ήταν ο Όσκαρ που πήγε στην Κίνα 26 χρονών. Άμα τον ξαναείδε η εθνική, που στην Τζέλση που ήταν. Κατάλαβα ποιον λες. Ναι. Ναι. Δεν τον ξαναείδε η εθνική. Πήγε στην Κίνα. Πού να τον ξαναδεί η εθνική. Γεια σας. Ποδοσφαιρικά νεκροταφή είναι. Ναι. Τώρα φεύγω 26 χρονών. 26 χρονών για κανένα. 26 χρονών. Φιλοδοξία σημαίνει 0. Να φύγω 32-33. Να πω εντάξει, υπάρχει μια λογική. Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγο στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν περάσουμε στο διάλειμμα, έχεις τίποτα έτσι να αλλιεύσουμε. Όσον αφορά τον ΠΑΟ και θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Όπως θέλεις. Όπως υπάρχουν κάποια θεματάκια νομίζω. Έτσι, κάποια light πραγματάκια. Light, εντάξει, light. Έχουμε... Έτσι κι αλλιώς είναι η μέση της εβδομάδος. Αύριο νομίζω βγαίνουν. Ο ΠΑΟ Σάββατο ή Κυριακή παίζει. Κυριακή νομίζω. Κυριακή και ο Άρης Κυριακή παίζει. Νομίζω 7.30 ο ΠΑΟ και 7 ο Άρης. Νομίζω, άμα μπορείς να μπεις στο site Super League να το δούμε. Ο Άρης 7 η ώρα είναι. Είμαι 99% σίγουρος. Υπάρχει μία πριν περάσουμε στο διάλειμμα. Γιάννη, θα κάνουμε διάλειμμα έτσι, κανονικότατα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να διαβάσω αυτό έτσι το θεματάκι. Όχι να διαβάσω. Λογικό ήταν, δεν θα διαβάσω τίποτα. Βλέπω όμως εδώ πέρα, ύμνη στην Ισπανία για τον Ματέο Γκαρσία. Το είπα και με τον Τάσο αυτό. Αν και μου δόθηκε η ευκαιρία να πω ότι να μην λέω ψέματα, δεν έκατσα να δω έστω ένα δεκάλεπτο. Λέω ρε παιδί μου, για να έρθει αυτό ο παίκτης στην Ελλάδα, θέλω να δω, ας πούμε, η Las Palmas. Ζήσει Las Palmas, ανήκει ο Γκαρσία. Υποτίθεται όταν διώξει ένα τέτοιο παίκτη σημαίνει ότι έχει καλύτερο, έτσι. Προφανώς. Ήθελα να δω ποιον έχει η Las Palmas στη θέση του, ρε παιδί μου. Ποιον έχει, ξέρω εγώ, αλλά δεν κοίταξα. Πιστεύω θα κρυφοκοιτάξω από κάτι link στο επόμενο παιχνίδι τη Las Palmas να δω. Μόνο από περιέργεια θέλει να το δει. Ναι, έτσι. 10 λεπτά ένα τέταρτο. Να πάει μπάλα στα πόδια του. Δεν ξέρω καν ποιο είναι ο παίκτη. Τον Αραούχο ξέρουμε. Μόνο που και αυτό πάλι θέλει, θα φύγει. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι. Αυτοί οι παίκτε. Δεν μπορώ να πω, καμιά φορά και η ομάδα και η χημεία και η χώρα δεν σου πάνε. Καλά, αυτοί είναι και λίγο περίεργοι χαρακτήρες γενικότερα. Είναι λίγο έτσι. Αραούχο και ο Αραούχο Αργεντίνος είναι, ναι. ή Βραζιλιάνος, δεν είμαι σίγουρος. Τώρα θα σε γελάσω. Ναι. Αλλά γενικότερα από εκεί πέρα λίγο έχουν περίεργο χαρακτήρα και δεν συμμαζεύεται. Είναι λίγο περίεργοι άνθρωποι στο να προσαρμοστούν σε κάποια ομάδα. Και οι δύο επειδή ήταν στη Las Palmas, το να μην δείχνουν, εφόσον τον αφήσαν τον Αραούχο δύο φορές κιόλας, αν θυμάμαι καλά. Τον δώσαν δανεικό. Το ίδιο και τον Ματέο Γκαρσία. Σημαίνει ότι ή έχουν τόσο καλύτερους που αυτοί δεν χωράνε ούτε αλλαγή. Έτσι. Ή δεν κολλάνε ή στη χημεία της ομάδος ή στη χώρα. Δεν τους πάει η χώρα. Τι να πω, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έδωσε μια συνέντευξη σε μια ισπανική ιστιοσελίδα, σε ένα site δηλαδή. Εντάξει, να μην διαβάσουμε αυτά τα δημοσιογραφικά. Στο τέλος είναι έτσι το ζουμί. Βέβαια. Το αναδημοσιεύει το SDNA, το οποίο είναι ουδέτερο site από την αλήθεια και όσον αφορά τον Άρη πιστεύω ότι είναι φύλλα προσκύμενο. Εντάξει τώρα το SDNA, εντάξει. Εντάξει, θα πούμε και κανένα αστείο. Λέει τα στατιστικά του, σε 13 παιχνίδια έχει 6 γκολ, ασίστ, ξέρω εγώ, πέναλ κτλ.
και γράφει στο τέλος. Αυτό το πιστεύω βέβαια. Σύμφωνα με το... έχουν δείξει ενδιαφέρον, λέει, από την Ελλάδα δύο μεγάλες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Αυτές είναι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ Αθηνών, που θα προσπαθήσουν να κρατήσουν στην Ελλάδα και να τον εμποδίσουν να επιστρέψει στις τάξεις της Λας Πάλμας. Αυτά λέει το... Άντε, ο Ολυμπιακός το καταλαβαίνω. Ναι. Η ΑΕΚ με τι θα τον πάρει? Ο Μελισανίδης είναι λίγο σφιχτός. Ναι, έχει δείξει ότι δεν είναι πολύ. Είναι σφιχτός. Ναι. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα στον Τάσο. Από την πρώτη στιγμή που εγώ από τα φιλικά μίλησα για αυτόν τον παίκτη, δεν χρειάζεται να έχεις ιδιαίτερες γνώσεις, ούτε μάνατζερ να είσαι, ούτε προπονητής. Φαίνεται ο καλός ο παίκτης. Από τότε θυμάμαι, από τη δεύτερη-τρίτη αγωνιστική, που το θέμα το συζητούσαμε τον Τάσο και δεν με έχει διαφωτίσει κανένας δημοσιογράφος. Πιστεύω ούτε το Άρη μπορεί να το ξέρει. Από 500.000 έχω ακούσει ρήτρα μέχρι 5 εκατομμύρια. Ποιο είναι το σωστό τώρα και πού είναι. Κοίτα, ποια είναι η αλήθεια. Λογικά αυτός που θα μπορέσει να σου απαντήσει είναι ένας δημοσιογράφος του Άρη. Ναι, λογικά. Με αυτό λέω. Γιατί τώρα οι άλλοι είναι δύσκολα να ξέρουν. Ναι. Εκτός αν είναι κάποιος που έχει από την Άκρη τον Ολυμπιακό. Πέρα, ναι, βέβαια, βέβαια. Μπορεί να έχει κάποιο γνωστό, κάποιον στην Ισπανία, κάποιον δημοσιογράφο φίλο και μπορεί να το ψάξει πιο εύκολα. Εγώ σου λέω, μένουμε σε αυτό ότι ήταν από 500.000, θυμάμαι. Είχε φτάσει μέχρι 3, μετά ο άλλος είπε 5, ο άλλος είπε 4,5, ο άλλος είπε 2,800. Δεν μπορείς να βγάλεις τώρα έτσι. Στο τέλος ακούσαμε μια ρήτρα τελείως άσχετη με αυτά που έχουμε ακούσει. Εντάξει, και 500 μου έρχεται πολύ μικρό, να σου πω την αλήθεια. 500.000 και εμένα μου έρχεται λίγα. Εντάξει, τώρα εγώ έναν τέτοιο παίκτη θα έλεγα ότι υπάρχει μια ρήτρα 2-3 εκατομμυρίων, ξέρω εγώ. Τόσο σου κουμπλέ. Ναι. Τόσο σου κουμπλέ, αλλά 500.000 είναι πολύ light. Τώρα η ερώτηση είναι αν υπάρχει μια τέτοια ρήτρα 2 εκατομμυρίων, π.χ. αν μπορεί να πρότιστα να την εκτυπήσει, να την πληρώσει ο Άρης. Αυτό είναι το πρότιστο. 2 εκατομμύρια είναι λίγο. Είναι αρκετά. Είναι για τον κύριο Καρυπίδη, είναι αρκετά. Αλλά είναι και μια επένδυση, μην ξεχνάς. Γιατί αυτόν με την προοπτική, λέμε, με τη λογική ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη και θα παίξει του χρόνου, μπορεί τα 2 εκατομμύρια να πάρεις από αυτό, να μην πω υπερβολικό, 5. Δεν λέω κανένα τρελό ποσό. Τα διπλά. Ναι, τα διπλά. 4. Ναι. 5. Έτσι. Γιατί αυτά τα ποσά για μια ομάδα μεσαία, θα πω, της Ισπανίας, της Αγγλίας, Ιταλίας, είναι πενταροδεκάρες. Για αυτές τις ομάδες είναι τίποτα. Είναι για τις ελληνικές είναι δύσκολα. Θα δούμε. Είδομεν, το σίγουρο είναι ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς ο Ματέο Γκαρσία θα παίζει στον Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί ακούστηκαν και κάποια άλλα πραγματάκια μέχρι πριν λίγο. Αυτά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά νομίζω θα βγει και ο Γιώργος Ματζούρης να μας δώσει και το τέλος του σετ. Θα περάσουμε και σε αυτά για τον ΠΑΟΚ. Και εγώ έχω έτσι ένα ακόμη να πω εδώ πέρα, ένα θεματάκι που προκύπτει μπασκετικό μένα, αλλά θα το πούμε δε. Περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα βάλουμε και τον κόσμο αμέσως μετά. Δηλαδή το 2310, 287 και 3 οκτάρια και το 6945, 287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας οποιαδήποτε στιγμή να παρέμβετε ή οποιοδήποτε θέμα θέλετε να αναδείξετε ή να σχολιάσετε. Και πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Γιώργο Ματζιούκη. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Ναι. Η Μπενφίκα πήρε και το τρίτο σετ με 15-25. Αναμενόμενο. Ο Ηρακλής έφτασε στο σημείο να παίζει σχεδόν με τη δεύτερη του εξάδα το τρίτο σετ. Και ο Δημήτρης ο Μούφλιας μέσα, και ο Αντώνης ο Μπουράκης, και ο Βασίλης ο Μούφλιας. Σε όλο το τρίτο σετ δεν έπαιξε ο Απόστολος Αρμενάκης, που επαναλαμβάνω, το ότι βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο πάλι καλά, με την καθρεπτερίδα που θα λεμπορεί τις τελευταίες ώρες. Πολύ σημαντικό πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να διαχειριστεί και την ανώτερότητα του αντιπάλου, αλλά και τα δικά του προβλήματα. Ήθελε να πάρει νίκη με 3-0 ή 3-1, έχασε 0-3, αποκλείστηκε. Η Μπενφίκα προχωρά στους 16 της Αλεσκάδ και θα βρει απέναντί της την Δαλάου. Έγινε κάτι πριν από λίγο. Ζάχο, ακούμε. Που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Για περιγράφω παιχνίδια 14 χρόνια και βόλεϊ πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά παιχνίδια στα αυτά τα 14 χρόνια. Αυτό που έγινε στο τέλος του αγώνα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Για πες μας. Τι έγινε τώρα. Οι δύο διαιτητές του αγώνα, ο κύριος, περίμενα να πω και τα ονόματα, Βαντάρ Μάρεπ από τη Βουλγαρία και Μιχάη Ρουσινόγιου από την Ρουμανία, με το που τελείωσε το παιχνίδι,
χαιρέτησαν οι ομάδες, αποθεώθηκε ο Ηρακλής, δεν έφυγε κανένας, το γήπεδο ακόμα και τώρα είναι γεμάτο. Αποθεώθηκε η ομάδα, λες και αυτή προκλήθηκε, έγινε το σντρό που λέμε. Με το που πήγανε οι δύο ομάδες, το Ηρακλής στο πάγκο του και η Μπεφίκα στο δικό της πάγκο, οι δύο διαιτητές πήγαν και χειροκρότησαν τον κόσμο μπροστά στο πέταλο. Όντως είναι κάτι που δεν βλέπεις. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Εντάξει, τώρα το ποδόσφαιρο είναι και ανοιχτά μεγάλα κύπελα, διαφορετικό, αλλά ειδικά σε κλειστό, σε σπορ με γήπεδο κλειστό, δεν το ξέρω ποτέ. Και μιλάμε για ξένους διαιτητές. Περίμενα με το που είπες αυτό, εγώ κάτι κατάλαβα. Περίμενα να πεις ότι βγάλαν κανένα κινητό και βγάλαν μια φωτογραφία, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Εγώ έχει πέρα το μυαλό. Έχω δει... Ναι. Καλησπέρα και στους δύο, είδε σήμερα γέννηση. Είσαι πάντα, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν μίλησε για να με ακούσει, δεν πειράζει. Ο Στέλης ο Παπαντονίου είναι. Το ξέρω. Γεια σου, Τελάρα. Έχω δει αντιπάλους να χειροκροτούν τον κόσμο της αντίπαλης ομάδας. Mm-hmm. Το έχουμε δει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο τελικό, τον ημιτελικό του Champions League το 2009 στην Πράγα, όπου ο τεράστιος Βραζιλιάνος ο Τζίπα πήγε και έκανε, υποκλήθηκε στον κόσμο του Ηρακλή μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά διαιτητές να πηγαίνουν στο πέταλο και να χειροκροτούν με τα χέρια ψηλά, δεν το έχω ξαναδεί. Πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Προφανώς οι άνθρωποι εντυπωσιάστηκαν και αυτοί. Ποιος ξέρει σε τι γήπεδα πάνε και παίζουνε. Φωτογραφία ήθελε. Πάντως. Ναι. Όχι, μπορεί, μπορεί να κάποιος να το έχει βγάλει φωτογραφία αυτό το γεγονός. Ωραία. Τελικό αποτέλεσμα άρα 0-3, έτσι. 0-3. Οπότε ο Ηρακλής στρέφει την προσοχή του καθαρά σε πρωτάθλημα και κύπελο. Έχει ρεπό αυτό το Σάββατο. Θα παίξει με τον Παβοχαϊκό σε δύο εβδομάδες από τώρα. Να πούμε ότι το γήπεδο, να βλέπω για παράδειγμα τον Τάσο Καταπή, μιλάμε τον Λάμπη του Παπαλιούτα, έδωσε το παρόν και ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής και ο κύριος Λεονταράς, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και από άλλα τμήματα ήρθαν εκπρόσωποι εδώ. Γενικότερα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δυστυχώς δεν κράτησε πολύ ώρα το παιχνίδι, γιατί θα θέλαμε να μην τελειώσει, που λέει ο λόγος, γιατί η ατμόσφαιρα μας είχε λείψει αυτή σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ηρακλή. Θυμίζω, παιδιά, μετά από 6 χρόνια ο Ηρακλής επέστρεψε στην Ευρώπη και ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά, έκανε sold out τα εισιτήρια, γέμισε το γήπεδο, ήταν η παρουσία του η ιδανική, απλά η ομάδα δεν ήταν καλά, δεν ήταν όπως θα θέλαμε όλοι να είναι, με τις δικαιολογίες της, με τα προβλήματά της, με τους τραυματισμούς της, με τις γαστρεντερίτιδες, με όλα αυτά τέλος πάντων που προέκυψαν. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Πάντως, να είσαι καλά. Πάντως να ξέρεις ότι και στο βόλεϊ ερχόμαστε, Ματζιούκι. Ερχόμαστε. Δύο κατηγορίες κάτω. Σιγά σιγά, δεν πειράζει. Δεν είπαμε με την πρώτη. Ερχόμαστε πάντως, να ξέρεις. Θα σας τακτοποιήσουμε και στο βόλεϊ. Μη στεναχωριέσαι. Δύο κατηγορίες κάτω. Και σε 10 μέρες θα σας τακτοποιήσουμε και μέσα στο Anfield. Ναι. Τι όχρε, Ματζιούκι, ξέρεις πότε κέρδισε τελευταία φορά τη Μάντσεστερ στο πρωτάθλημα, Ματζιούκι? Φοβήθηκα. Ναι, το ξέρεις πότε κέρδισε τη Μάντσεστερ τελευταία φορά σε πρωτάθλημα? Και τι έγινε. Λέω, αν το ξέρεις, στατιστικό, το ξέρεις? Ναι, το ξέρω, ναι. Μία Ολυμπιάδα και πίσω πήγαινε. Α. Τώρα πρόσφατα δηλαδή. Τώρα είναι σε καλό μομέντο. Θα χάσουν πάλι. Παρέμεινε τώρα στην κατηγορία και μετά τα λέμε. Έχετε ένα θέμα λίγο. Είμαστε καφενείο, αλλά εσάς θα σας κερδίσουμε. Τελείωσες. Θα παλέψεις εκεί με την κάρτη. Ναι. Είμαστε καφενείο, αλλά θα σας κερδίσουμε, Ματζιούκι. Άντε. Την γλώσσα έβγαλες, αλλά την έκοψε ο Σακίρη. Καλά. Εντάξει, θα τα πούμε. Άντε. Καλό βράδυ, Σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Τα είπαμε και με τον Γιώργο Ματσιούρ και τελείωσε το μάτς στο βόλεϊ. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσετε. Μας είπε τους λόγους ο Γιώργος ο Ματσιούρκης. Να έπαιζε ο βασικός. Ναι, καλά. Και να έπαιζε, δεν νομίζω να είχε πολύ τύχη. Εντάξει. Μπορείς να το παλέψει λίγο περισσότερο. Να το παλέψει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα του Άρη και του Πάγου. Να πούμε ότι το 23-10-287 και 3-8 για ανοιχτό για τον κόσμο. 69-45-287 και 3-8 επίσης. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για όποιον φίλο θέλει να παρεύει. Εδώ ο Χρήστος, ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κότσης με διορθώνει. Φιλάρεσκος, όχι αυτάρεσκος.
Και το αυτάρεσκος είναι λάθος, δηλαδή φιλάρεσκος. Καλά, είναι του πνεύματος ο κύριος Κότσης. Οπότε... με φεστιβάλ, με βιβλία, βιβλιοθήκη, ξέρω εγώ, με 1500 βιβλία. Με φεστιβάλ κινηματογράφου να παρακολουθεί το ένα πίσω από το άλλο. Ξέρεις, αυτές τις ταινίες με δύο κάμπιες που περπατάνε στον δρόμο. Ναι. Για κανένα, ρε, αυτά τέτοια βλέπει. Τέτοια βλέπει. Δεν μπορεί να τα παρακολουθείς, αλλά θαυμάζω αυτούς που τους παρακολουθούν. Και εγώ τους θαυμάζω, αλλά λέω. Για την υπομονή τους βασικά. Ναι, και εγώ τους θαυμάζω, αλλά εντάξει, αλλά δεν μπορώ κι εγώ να δω. Λοιπόν, ο κύριος Κότσης μας διόρθωσε φιλάρεσκος. Ναι, χαχαχα, να σε καλά, ρε Κότση. Θα τα πούμε αύριο πρωί. Αν νόμιζα το πήγαινε για κράξιμο, γιατί. Ναι, ωραίος λέει, ωραίος. Λοιπόν, πάμε πρώτα στα του ΠΑΟΚ. Τι έχεις άλλη εύσεση από εκεί, Στέλιο? Στα του ΠΑΟΚ έχουμε νεότερα όσον αφορά τους δύο τραυματίες. Τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος έφυγε από την Λαμία με ένα τραυματισμό μετά την σκαριά που έφαγε από τον Μπαράλες, ο οποίος ακολούθησε μέρος του προγράμματος και το πάει λίγο χαλαρά το θέμα στις προπονήσεις και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να είναι στα πλάνα του Λουτσέσκου στο παιχνίδι με την Λάρισα, εντός έδρας στην Τούμπα. Ενώ αντίθετα, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο στο πρόγραμμα. 7.30, το είδα. Ναι, και Κυριακή παίζουν και οι δύο. Κυριακή, 7 ο Άρης, βλέπω, σε διάκοψα λίγο. 7 η ώρα, Ατρόμητος Άρης και 7.30 πάω Κλάρισα. Ναι. Και ο Πέλκας, ο οποίος είχε μια ίωση που τον τελεπορούσε και στην Λαμία έπαιξε με πυρετό, επανήλθε κανονικά σε κανονικούς ρυθμούς, οπότε λογικά θα είναι στην διάθεση του Ρατσβάν Λουτσέσκου, με τον Αλέξη Κούγια να δηλώνει ότι θα έρθει στην Τούμπα. Γιατί τι είναι να μην λέει, τι θα κάνει, κάνει ταξίδι μεγάλο, δεν το κατάλαβα. Πέρσι έκανε μανούρα στο LFC Αρίνα. Α, το είπε ότι, δηλαδή, ναι, ότι... Δεν είπε αυτός, όχι, το θυμάμαι με τον. Πώς σου λέγανε, με τον Καντουρί. Με τον Καντουρί. Έγινε, ναι. Έγινε ένα χαμούλη. Ναι. Όχι, λέω, εγώ δεν χάνω λέει παιχνίδι της Λάρισας. Λέει, θα έρθει και ναι, δηλαδή, όχι, ότι θα έρθω σημαίνει ότι δεν φοβάμαι, δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι, μετά από αυτό που έγινε, δεν φοβάμαι, ας πούμε. Δεν το είπε έτσι. Είπε, ναι, αυτό εννοούσε. Όχι, δεν εννοούσε τίποτα. Απλώς ανακοίνωσε ότι θα έρθει. Απλώς εγώ το παίρνω και το τραβάω λίγο και λέω ότι. Είπε ότι θα έρθει, ας πούμε. Καλά, είτε έρθει, δεν έρθει, ίδιο πράγμα είναι, πες το. Εγώ λέω να μην κάψει βεζίνη καν. Με το αμάξι να μην πακεί η ομάδα, ας κάτσει εκεί στη Λάρισα. Ας κάτσει στη Λάρισα, μην κάνει και καμιά κόκκινη, κανένα κίτρινη. Ας κάτσει στη Λάρισα, μην παίξει. Τζάμπα θα έρθει. Αυτά είναι μόνο. Ο ποδοσφαιρικός δεν έχει κάτι. Ναι. Κάτι έχουμε όμως ένα ωραίο που είχαμε έτσι και γέλιο στο διάλειμμα. Πώς παρουσιάζεται, ας πούμε, μία είδηση από τις δύο πλευρές. Εγώ πραγματικά το είχα ξεχάσει. Να πω την άλλη, το είχα ξεχάσει. Δεν είχε γίνει και ιδιαίτερη. Ιδιαίτερος θόρυβος, έγινε λίγο θόρυβος, αλλά και τόσο ιδιαίτερος. Και μιλάμε για το πρόσφατο παιχνίδι του μπάσκετ μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ 95-79, θυμάμαι καλά, 95-79, καλά το θυμάμαι. Ναι, είχαν γίνει και κάποια έτσι ψηλό επεισόδια, ως χοντρο επεισόδια, δεν ήμασταν μπροστά να πω την αλήθεια, όσον αφορά τους επίσημους, ας πούμε, πώς έρχονται οι επίσημοι του ΠΑΟΚ, η διοίκηση και κάποιοι ακόμη κάτω από τα δημοσιογραφικά και στη θύρα 1. Αράζουν πάντα φυσικά με τα αστυνομικής δυνάμεως και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ανάλογος χώρος στο, εγώ θα πω, το κρατικό της πλέσης, είπες στο Παλατάκι. Το ΠΑΟΚ Sports Arena, ναι. Το ΠΑΟΚ Sports Arena, ο οποίος τον βάφτισε ΠΑΟΚ Sports Arena. Ξέρεις ποιος τον βάφτισε, έτσι? Όχι. Ο κύριος Αγόρας τον βάφτισε ΠΑΟΚ Sports Arena. Αλήθεια, να ξέρεις, βέβαια. ΠΑΟΚ Sports... Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, ΠΑΟΚ Sports Arena, αυτός το έλεγε, έτσι και το έμεινε. Ο κύριος Ζαγόρας, εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, έγιναν και κάποια μικρό ή μεγάλο επεισόδια που είχαν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του Νίκου Κάλεν. Ο κύριος Κάλεν, εγώ τον κύριο Κάλεν θυμάμαι τον παλιό πρόεδρο του Άρη στο ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Δεν ξέρω αν είναι συγγενής του, γιος του, κάτι είναι ο κύριος Νίκος Κάλεν. Έτσι κι αλλιώς στα... το όνομα είναι ίδιο βέβαια, πιθανόν να έχει και κάποια συγγενική σχέση. Και είχαν γίνει κάποια επεισόδια εκεί που είχαν φέρει τον τραυματισμό, τώρα μεγάλο ή μικρό, δεν είδαμε ούτε φωτογραφία ούτε τίποτα. Και το θέμα φυσικά, όπως είναι λογικό, πήγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο οποίος ΕΣΑΚΕ, δεν πήρα σχολιάζουμε, ό,τι θέλει. Ο οποίος ΕΣΑΚΕ, ποιον έχει πρόεδρο, τον κύριο Γαλατσόπουλο. Έτσι, ναι. Αυτός, Ναι, ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος. Βαγγέλης λέει το κύριος Γαλατσόπουλος. Ευάγγελος. Ο οποίος για πρώτη φορά πέρσι, τώρα δεν ξέρω εσύ, είπες δεν παρακολουθείς μπάσκετ, Το
ψιλοχαζεύω. Το ψιλοχαζεύει. Όχι, γενικά έτσι, σαν, εφόσον δεν παρακολούθησε πέρσι που ήταν και βγήκε και τρίτο ο ΠΑΟΚ, σίγουρα στα πίσω χρόνια δύσκολα. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, εγώ γιατί το σχολίαζα εδώ και με τον Τάσο, πρώτη χρονιά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά, ο τρίτο πήρε μετάλλιο. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ κέρδισε μέσα στον Προμηθέα. Για πέρσι λες. Ναι, δεν θυμάμαι. Είχε ξαναγίνει. Σοβαρά. Είχε ξαναγίνει με τον Μαρκόπουλο. Είχε δηλαδή, ο τρίτο έπαιρνε μετάλλιο, ναι, σοβαρά μιλά. Ναι, ναι, ναι. Πάλι ο κύριο Καλατσόπουλο θα ήταν. Όχι, δεν είναι ο Καλατσόπουλο. Αλλά είμαι 100% σίγουρο. Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι πραγματικά άλλη φορά. Και αν έγινε, να έγινε. Δηλαδή, η τρίτη θέση. Εγώ θυμάμαι παίξαμε με την ΑΕΚ πριν 3 χρόνια. Και βγήκε η ΑΕΚ που μας κέρδισε, ρε παιδί μου, κιόλα. Ήταν ο Άρης τρίτος. Δεν έπαιζε ρόλο η τρίτη θέση, ποιος θα βγει τρίτος. Αλλά πρέπει να γίνουν τα παιχνίδια. Εγώ το θεωρώ χαζομάρα το να παίξει την τρίτη θέση. Εφόσον δεν οδηγεί, παλιό οδηγούσε στο Euroliga. Ναι. Εφόσον δεν οδηγεί πουθενά, τι να παίξω να κάνω. Τέλος πάντων, ο Άρης και βγει τρίτος με τον. Πώς λεγόταν, με τον Μπρίφτη προπονητή. Λοιπόν, και μας κέρδισε η ΑΕΚ. Και τελευταίο μας το ΑΚΑ βγήκε τρίτη. Δεν θυμάμαι να δώσανε μετάλλια στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Πάντως, δύο φορές που πήρε ο ΠΑΟΚ την τρίτη θέση. Ναι. Αυτό λέω. Όταν μπαίνει ο ΠΑΟΚ την τρίτη θέση, παίρνει μετάλλιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, για μην πρέζουμε και τον κόσμο. Και το θέμα πήγε στον αθλητικό δικαστή. Και τι έγινε ο αθλητικός δικαστής? Αθώσε τον ΠΑΟΚ. Νομίζω περιμένετε και τίποτα διαφορετικό. Διότι, επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚ είναι ο κύριος Γαλατσόπουλος. Εγώ δεν λέω ότι έγινε, σκοτώθηκε ο άνθρωπος, αλλά σίγουρα και τίποτα να μην έγινε είναι λίγο δύσκολο. Και τώρα δες αυτό που το λέγαμε εδώ με τον, και σχολιάζαμε με τον Στέλιο, είναι το πώς το παρουσιάζουν, ας πούμε, το ένα site του Άρη και το άλλο site του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Η οπτική πολύ γωνία μου αρέσει. Ναι. Στον τίτλο δίνει περισσότερο έμφαση, ωραία, παρά στο τι γράφει εγώ το ρεπορτάζ. Ναι. Εγώ είμαι στο All About Άρης και λέει το σκάνδαλο ολοκληρώθηκε, απαλλάχθηκε ο ΠΑΟΚ. Ναι, κοίτα, εφόσον δεν υπάρχει, και όταν υπάρχει πλήρης απαλλαγή, ένα ψηλό σκανδαλάκι υπάρχει. Εκτός αν δεν έγινε τίποτα και έκανε ξέρω εγώ, σαν τον Ήβης και σαν τον άλλο τον Ολυμπιακό, πώς λέγεται, τον Γκαρσία. Τον Όσκαρ. Ναι. Και εδώ πέρα λέει το ΠΑΟΚ 24 ότι τακτικές Όσκαρ Γκαρσία στον Άρη, πλήρης δικαίωση του ΠΑΟΚ. Ναι. Φυσικά μέσα αναφέρουν ότι έγινε και. Δεν ξέρω, ήταν και το βίντεο. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Αν υπάρχει βίντεο, κοίτα. Αν υπάρχει βίντεο, εφόσον υπάρχει βίντεο, γιατί δεν μας το μοστράρουν εδώ πέρα, να το δούμε. Δηλαδή, εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω, ρε φίλε, συγγνώμη. Γιατί είναι, τι είναι, μυστικό είναι. Βάλε το βίντεο να δούμε. Στο κάτω-κάτω, να σου πω κάτι. Όχι, να γελιοποιηθεί ο Άρης. Να το πάρω από την άλλη πλευρά για να μην με λένε. Να γελιοποιηθεί ο Άρης, βάλε το βίντεο. Για να γελιοποιηθεί ο Άρης που ζητάει την τιμωρία του ΠΑΟ, ξέρω εγώ, και ο κύριος Κάλεν δεν έπαθε τίποτα. Βάλ το, τι είναι, κρατικό μυστικό είναι. Τι είναι αυτό δηλαδή, βάλ το βίντεο. Να δούμε. Σε αυτό συμφωνώ. Εφόσον υποστηρίζουν ότι υπάρχει βίντεο, καλό καθένα να κάνουν το. Βάλ το βίντεο. Προφανώς. Βάλ το βίντεο να δούμε, ρε φίλε. Δεν είναι τίποτα. Την άμυνα της χώρας δεν την προδίδουμε με αυτά τα βίντεο. Ή με συμβόλαια παικτών, ή με, ξέρω εγώ, σε δικαστικές αίθουσες, τι λέγονται όσον αφορά αθλητικές υποθέσεις. Βγάλτε τα να δούμε, διαφάνεια. Να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου. Να ξέρουμε ποιος έχει δίκιο τέλος πάντων. Βέβαια, γράφει εδώ ο Λαμπαουτάρης. Δεν ξέρω τι γράφει το. Ποιο είναι το. Το ΠΑΟΚ 24. Λέει το όλο. Βέβαια, αν τηρούνταν οι κανονισμοί, ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρόν που θα ήταν οι αγώνες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Απέστε καπάκι τα δύο επόμενα εντός. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να τιμωρηθεί και με Γαλατσόπουλο ο πρόεδρο. Καλά, εντάξει τώρα. Κάνει σαν να έχει ο ΠΑΟΚ να πούμε θέλει να είναι κανένα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Όχι, δεν είναι Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά μετά του δύο είναι. Όταν έχει πρόεδρο. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα πρόεδρο του Άρη να είναι πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ. Ποτέ. Εντάξει, ναι, ποτέ. Υπάρχει και μια τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στο ελληνικό μπάσκετ. Ποιο? Η ΑΕΚ. Τώρα. Και τώρα. Τώρα. Δηλαδή. Τώρα δηλαδή. Εντάξει. Τώρα. Η ΑΕΚ μέχρι πριν 3 χρόνια. Ήταν 4-5 χρόνια, ήταν Β' Εθνική Γ' είχε πέσει για να ξεχρώσει η ΑΕΚ. Τέλος πάντων, εντάξει, το φέρα. Πιο πολύ το κάνουμε για να δούμε πώς βλέπουν οι δύο, δύο πλευρές το θέμα. Εντάξει, αθωώθηκε ο ΠΑΟΚ. Έχασε ο Άρης 95-79, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται και περισσότερο να σχολιάσουμε. Δεν ξέρω, επειδή και χθες είχαμε και το ξεχάσαμε γιατί βγήκαν οι γραμμές πάλι στο τέτοιο, αν έχεις τους διαιτές ή αν μπορείς να τους βρεις να πάμε και στο δεύτερο διάλειμμα σε ένα-δύο λεπτάκια και να διαβάσουμε τους διαιτές, γιατί χθες με τον Τάσο ξεκινήσαμε να πούμε, ξεκίνησε, είχε αυτό στην λίστα με τους διαιτητές.
αλλά βγήκαν οι γραμμές, μας πήραν σβάρνα και δεν μπορέσαμε να τους πούμε. Ξεκίνησε να λέει και βγήκαν οι γραμμές. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ παίζει 7 η ώρα. Εσάς σας δείχνει, όχι εσάς δεν σας δείχνει, μας δείχνει να είναι καλά. Ο Ατρόμητος είναι στην ΕΡΤ, οπότε θα το δούμε στην ΕΡΤ είναι το παιχνίδι. Τους έχω τους διαιτητές άμα τους θέλεις. Έχεις. Αν έχεις διαιτητές μας τους λες και θα περάσουμε στο τέτοιο. Θέλεις όλους τους διαιτητές από όλους τα μάτια. Όλα τα μάτια, γιατί κάτι ξεκίνησε να λέει, να σου πω κάτι για τον Κομίνη, ότι τον βάλαν κάτι, το κλασικό θέμα του Τάσου, για τον Κομίνη. Είναι σε ένα παιχνίδι ο Κομίνη σίγουρα, γιατί άρχισε ναι, να το λέει. Είναι στο παιχνίδι του Σαββάτου, Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΣ Γιάννενα. Κομίνη είναι ο διαιτητής. Αστέρας Γιάννενα, Ναι. Κάτσε να δω λίγο την τέτοια την βαθμολογία. Γιατί σφίξανε, ο τέτοιος ξέσφιξε με τις δύο νίκες ο Αστέρας, αλλά έσφιξαν τα Γιάννενα. Παίρνουμε πρόγραμμα βαθμολογία. Κάτσε να δούμε τα Ιωάννινα. Έβαλε γκολ και ο Στέφανος Αθανασιάδης. Ναι. Το προηγούμενο τέτοιο. Ναι, έβαλε γκολ. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ναι, και στέλνει ένα φίλο μου μήνυμα και λέει μια. Πώς φαίνεται ότι ήρθαν τα χριστουγεννιάτικα δώρα. Μάλλον δεν τον πολύ πάει τον. Όχι τον πάει, απλώς είναι το θέμα είναι ότι το είπε έτσι χαριτολογώντας. Λοιπόν, από τους τρεις τελευταίους, οι οποίοι είναι ο Απόλλων Αθηνών με 2 βαθμούς, 7 έχει ο έσφιξε Σκομπότη, 7 ο Κομπότης, 8 ο Όφη έσφιξε, 11 έχουν τα Γιάννα, αυτή τη στιγμή δηλαδή τα Γιάννα θα παίζανε μπαράς, 11 έχει η Λαμία, νόμιζα περισσότερο έχει η Λαμία, 12 η Τρίπολη, καλά η Τρίπολη δεν θα κινδυνέψει καν, 14 η ΑΕΛ. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτές, ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες, ΑΕΛ, Λαμία και Γιάννενα και Όφη, οι τέσσερις ομάδες και Λεβαδιακός 5, γιατί τον Απόλλωνα λίγο πολύ το θεωρούμε πεσμένο, ανάμεσα στις 5 αυτές τις ομάδες οι 2 θα πέσουν, θα ακολουθήσουν τον Απόλλων και άλλη μία θα παίξει μπαράς. Σφίξαν όλοι. Προσωπική μου επιλογή, τα Γιάννενα να χαιρετήσουν και Όφη, αυτές οι 2 ομάδες. Και ο τρίτος να παίξει μπαράς, ο Κομπότης για να είναι και ψυχοφθόρο. Όχι, τα Γιάννενα τα θέλω εγώ. Ναι, φυσικά τα θες τα Γιάννενα εσύ. Θα στηρίξω το φίλο μου τον Στέφανο και το φίλο μου τον Γιάννη Μιστακίδη. Είναι εκεί πέρα. Φυσικά στον Παοξίδη στα Γιάννενα. Και τον Όφη περίμενα να πεις, αλλά δεν τον είπες. Κρήτη Λεβεντομάνα να μην εκπροσωπηθεί. Και τον Όφη το στηρίζουμε φυσικά. Να μην έχει ένα εκπρόσωπο. Ολόκληρη Κρήτη να μην έχει ένα. Θα ανέβει ο Εργοτέλης. Γιατί να μην έχει. Τώρα στραβοπατάει ο Εργοτέλης. Ναι, στραβοπάτσε όντως. Ο συγχωριανός μου εκεί πέρα, ένας Γιάννης Ιατρούδης. Ωραίο παικτάκι είναι. Το ψιλοκιτάκι για εκλένε. Αλλά εντάξει, γενικότερα στηρίζω και Εργοτέλη φέτος. Στηρίζει και Εργοτέλη, αλλά ναι, όντως. Στραβοπατάει ακόμη τώρα τελευταία. Έχει, εγώ σου ανέβει από όλων Λάρισα. Πες και τους άλλους διαιτητές και να πάμε στο διάλειμμα, γιατί βλέπω περάσαμε ήδη. Ναι, μας πιάνει λόγος η Άρια και ξεφεύγουμε. Δεν πειράζει. Δεν. Το άλλο μάτι του Σαββάτου είναι ΑΕΚ Λαμία με τον Παπαπέτρου να είναι ο. ΑΕΚ Λαμία. Δύσκολα. Ναι. Ο Χάβος καλός προπονητής. Οπότε για όλα. Η ΑΕΚ αυτή δεν βλέπετε. Η ΑΕΚ, οπότε αυτή η ΑΕΚ για όλα είναι το παιχνίδι αυτό. Νομίζω δεν θα με εκπλήξει. Ό,τι και να έρθει. Πραγματικά. Αυτή η ΑΕΚ κατέτησε έτσι πως κατέτησε από το Μελισσανίδη. Δεν έχει κανένα άλλο ευθύνη. Μόνο Μελισσανίδη. Πάμε και στην Κυριακή. Όφη Παναθηναϊκός είναι ο Σκούλας. Αυτό είναι Σκουλάς, μάλλον. Αυτό είναι ωραίο μάτς. Δηλαδή, αν μου έλεγες να δω εκτός τη ομάδα μου, θα έβλεπα αυτό το μάτς. Είναι ωραίο μάτς. Ναι. Γιατί καίγεται ο Όφη. Δεν ξέρω το Παναθηναϊκό. Μπορεί να το δώσω άσο αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να το δώσω άσο. Δεν νομίζω ότι θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Τον έχετε υπερεκτιμήσει όλο τον Παναθηναϊκό. Θα το συζητήσουμε μετά. Θα συμπαθώ και τον Γιώργο Δόνη. Όπου πολύ καλό προπονητή. Θα με βρίσουν, αλλά δεν έχω θέμα. Εγώ το συμπαθώ. Γιατί τη γνώμη σου, τι θα πει, θα σε βρει. Γιατί περισσότερο τον έχω στάχτη. Γιατί συγγνώμη, υπάρχει κάποιο που λέει ότι δεν είναι καλό προπονητή ο Δόνη. Ποιο είναι, ποιο. Ότι δεν έκανε στον ΠΑΟΚ δουλειά ο Δόνη. Δεν έδειξε. Άδικα πιστεύω έφυγε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τέλο πάντων. Ατρόμητος Άρης είναι ο Κουτσιάφτης. Κουτσιάφτης. Ναι. Κάπου τον θυμάμαι αυτόν τον Κουτσιάφτη. Θα τον γκουγκλάρω στο διάλειμμα. Κουτσιάφτης. Με εντρικάρι, μ' αρέσει αυτό το Ατρόμητος Άρης. Το θεωρώ πολύ ωραίο. Ματς, ωραίο πολύ πιστεύω ωραίο θα είναι καλό μάτς. Ναι, όντως. Αυτό ας πούμε θα καθόμουν να το δω. Θα το δεις. Είναι στην ΕΡΤ1, κάτσε να το δεις. Να δώσει και τηλεθέαση. Ναι, ναι. Ένα μισό ωράκι θα μπορέσει να το δω. Γιατί παίζει 7,5 πάω. Α, ναι, σωστά, σωστά. 7,5 είναι πάω Λάρισα ο Κοτσάνης. Ξάνθη Ολυμπιακός, ο Τζίλος. Έχει καλά μάτσα αυτή η αγωνιστική. Και το Ξάνθη Ολυμπιακός. Βέβαια είναι καλό μάτσα, φυσικά. Με τον Ολυμπιακό να μην θέλει τους φιλάθλους του να μην θέλει. Δεν θέλει να πάρει εισιτήρια για την Ξάνθη Ολυμπιακός. Φοβάται. Τι φοβάται, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Για. Πάμε και τη Δευτέρα. Πανιώνιος Λιβαδιακός. Α, δύο μάτς Δευτέρα έχει. Ναι. Περίεργο. Και το Πανιώνιος Λιβαδιακός είναι ωραίο. Με ναι. Τον. Ο Τάσης είναι. Ναι. Και διπλό να έρθει δεν θα παραξενευτώ να σου πω αυτό το παιχνίδι.
Ναι. Κομπότς δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι σαν τον Τζακ Νόρις να φάει. Δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος τελείωσε. Δεν μιλάμε σαν υγεία να έχει. Αγωνιστικά δεν πεθαίνει ο άνθρωπος. Ο παιδί μου τελείωσε. Είναι εφτάψυχος. Για και το άλλο. Και Πανετολικός Απόλλων Σμύρνης. Τώρα αυτός πώς λέγεται. Γρατσάνης. Ο Πανετολικός καλά θα είναι να κερδίσει. Γιατί στην επόμενη αγωνιστική δεν θα πάρει τίποτα. Οπότε αστικά κάνει μια νίκη ο Πανετολικός. Νομίζω ότι ο Πανετολικός πήρε τα πάνω του μετά το διπλό στο ΟΑΚΑ που έκανε. Ναι. Όχι διπλό στο ΟΑΚΑ. Όχι, ρε, την ΑΕΚ κέρδισε. Ναι, εντός έδρας κέρδισε. Την ΑΕΚ εντός έδρας, 2-1. Δέλας. Έρχεται ο Κολοσσός Ρόδο, θα δει την άλλη εβδομάδα και στο Χαριλάου, στο Κλάνης Βικελίδης, θα χάσει και θα φύγει ευχαριστημένος. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο, γιατί βλέπω και 5, πέρασε και 5. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 θα είναι ανοιχτό και απεριμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. 69-45-287 και 3-8. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντοτε βρισκόμαστε στο Λίμπερο στους 107,4. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδης. Είναι το επίθετο, για να μην νομίζουν τίποτα οι φίλοι μας. Γρηγοριάδης. Σου λέει τίποτα το επίθετο? Το Γκριγκόροφ λέγανε Γρηγοριάδη, να ξέρεις. Ο Γκριγκόροφ λέει Γρηγοριάδης. Δεν το ήξερες. Μαθαίνεις δίπλα μου. Μαθαίνεις. 23-10-287 και 3-8. 69-45-287 και 3-8. Και για τους ντροπαλούς, άμα θέλετε, FM και εδώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με μηνυματικά. Όποιος θέλει να τα πει εδώ τα θέματά του. Έχουμε και παιχνίδια για την Eurolink αυτή τη στιγμή. Παίζει και ο Ολυμπιακός. Βλέπω και είχε μια διαφορά, την έχει χάσει, είναι στο Μπόντο τώρα. Στο τρίτο δεκάλεπτο, 54-55 προηγείται, μέσα στην Ζαλγκίρις Κάουνας, εκεί που είχε χάσει εύκολο ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά. Νταρουσάφακα Μακάμπι Τελαβίβ, 61-47. Και Μπούτοσνοστ Μπαρτσελώνα, 44-46. Έχει κάνει καμία νίκη αυτή η Μπούτοσνοστ, για να δω. Δεν την κόβω να έχει κάνει νίκη αυτή. Όμως έχει κάνει, όχι, όμως έχει κάνει δύο νίκες η Μπούτοσνοστ. Δύο νίκες και 8 ήττες. Αυτό είναι το 10ο παιχνίδι. Ποιος να κέρδισε, έλατε, δεν, όχι, την βαθμολογία βλέπω. Δύο νίκες και 8 ήττες, όπως έχει και η Νταουσάφακα, 2 και 8. Παίζονται αυτά τα παιχνίδια, θα σας δίνουμε και την διαμόρφωση του σκορ. Ωραία. Okay, ναι. Να πούμε ότι στην... για να έρθω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσύ που έρχεσαι κόσμος από ανατολικά, ναι. Γίνεται, όπως νομίζω βλέπετε και στις ειδήσεις όσοι παρακολουθήσατε, γίνεται χαμός στην πόλη αυτή τη στιγμή, διαδηλώσεις, ιστορίες, φωτιές. Σήμερα συμπληρώνεται 10 χρόνια από την δολοφονία του Γρηγορόπουλου, του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Είναι πραγματικά, θα έλεγα την κλασική αυτή έκφραση, ότι είναι σαν χθες. Αλλά εντάξει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Εγώ σήμερα το πρωί μόλις άνοιξα το κινητό και είδα 10 χρόνια και λέω, πότε πέρασαν, ναι, πότε 10 πέρασαν χρόνια. 10 χρόνια. Το θυμάμαι, Στέλιο... δηλαδή, το θυμάσαι ότι ήταν χθες. Δηλαδή, αν σε ρωτούσα, θα έλεγες 3-4, ξέρω εγώ. Ναι. Κάπου εκεί. Ναι. Αλλά είναι 10. Είναι αρκετά τα χρόνια, όντως. 10 χρόνια είναι... περνάνε πολύ γρήγορα, Στέλιο, και τα επόμενα 10 και τα επόμενα. Είπαμε 26 έτσι κι αλλιώς. Εμείς είμαστε κοντά, double scores έχουμε. Λοιπόν, οπότε γίνονται πραγματικά επεισόδια στην πόλη. Καψίματα βλέπω. Εγώ πέρασε επειδή πήγα για το μηχανάκι. Ήθελα να πάω από δυτικά ανατολικά πριν την εκπομπή για ένα θέμα έτσι οικογενειακό. Για να πας, ήθελα να πάω προς το Ιπποκράτειο. Σχεδόν έφτασα στον περιφερειακό. Σχεδόν, για να μείνουμε. Δηλαδή, φτάνει στα κάστρα για να κατέβει. Πρέπει να ανέβει πάνω. Είναι κλειστή όλη η δρόμη και το ίδιο φυσικά και από την κάτω πλευρά. Καλά, Εγνατία και Αγίου Δημητρίου. Είναι και χειρότερο. Επειδή πέρασα από την Αγίου Δημητρίου, σε κάποια φάση σχεδόν μπήκα σε μονόδρομο για να μπορέσω. Και παντού φυσικά ματ περπατούσαν. Θα έπεφτα με το μηχανάκι γιατί είχε κάτω στο δρόμο τόσα κοτρόνια. Δεν ξέρω τι ήταν. Δηλαδή, μου θύμισε κάτι παλιά. Να σου πω την αλήθεια, δεν τα ζήσει εσύ αυτά. Κάτι παλιάρης ΠΑΟΚ με κάτι κοτρονόσουπες, τις λέγαμε τότε. Με πολύ το κοτρόνι. Και πάτησα, ας πούμε, αρκετές. Ευτυχώς δεν έπεσα με το μηχανάκι. Πολύ, πώς το είπαμε, δακρυγόνα. Ναι. Τα δακρυγόνα, είτε πάνω είσαι είτε κάτω, ο αέρας, γιατί ψιλοφυσάει κιόλας, θα στα φέρει πάνω σου. Οπότε μας πείραξε και λίγο στα μάτια. Να πω την αλήθεια.
Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει τα επεισόδια. Εσύ που θα πας μετά προς τα πίσω. Βασικά, όταν ερχόμουν προς την εκπομπή, είχε ανοίξει ανοίξει η Τσιμισκή και άρχισε να έρχονται λεωφορεία. Ναι. Ήταν καλά. Αλλά γιατί ψηλιάστηκα τη δουλειά ότι παίζει να έχει διάφορα θεματάκια. Ξεκίνησα λίγο πιο νωρίς, ας πούμε, για να πάω και πήγα σε έναν φίλο μου. Οπότε λέω να είμαστε κομπλέ, ας πούμε. Ναι. Σκέψω ότι ήρθα μια μισή ώρα πιο νωρίς. Εκεί πέρα που ερχόμουν, τελικά το λεωφορείο με άφησε. Εκεί στην Ευζώνων. Ευζώνων με το Ωραία. Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, ας πούμε, και μετά από εκεί πέρα. Με τα πόδια. Με τα πόδια, γιατί εκεί στο Δημαρχείο είχαν αφήσει τη διασταύρωση ανοιχτή. Όπω θέλει να κατέβει προς τα κάτω, κάτω ή να ανέβει προς τα πάνω. Αλλά ευθύ δεν συνεχιζόταν. Ήταν κλειστή. Είχαν διακόψει. Αν και στην Τσιμισκή δεν είχε γίνει. Δεν είχε τίποτα. Ήταν πολύ ήρεμα τα πράγματα. Δηλαδή, όσο τη διέσχιζα, ας πούμε, για να δω, έβλεπα αριστερά-δεξιά, μπα και έχει. Η Εγνατία είναι πραγματικά, αν περάσει, γιατί. Στην επιστροφή την μπήκα, έκανα ένα τσιγκλιντάν, μπήκα από την πίσω πλευρά και από την Αγία Σοφία στην εκκλησία, έκανα ένα... είναι πραγματικά σαν βομβαρδισμένο, το οποίο είναι έρημη, δεν κυκλοφορεί κανένας, γιατί είχε κλούβες και στην αρχή και στο τέλος. Και παντού υπάρχει η μυρωδιά δακρυγόνου, καμένα κάτω, δεν ξέρω, κάδι, δεν ξέρω τι είναι αυτά, σήματα, φανάρια τα οποία δεν λειτουργούν, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Τα ίδια, ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν λέω, ο καθένας μπορεί να διαδηλώνει και να κάνει εντάξει, ό,τι θεωρεί σωστά, αλλά αρκεί να μην μπαίνει και σταματάει τη ζωή του άλλου. Να μην μπαίνει, μην εισβάλλει στη ζωή του άλλου. Εντάξει. Είπαμε, όντως το παιδί, ένα νεαρό παιδί σκοτώθηκε τότε πριν 10 χρόνια, άδικα, αλλά... Είπαμε, όσο όλα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Έτσι πιστεύω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Και έχει ταλαιπωρηθεί όλη η πόλη. Και γίνεται αυτό κάθε χρονιά. Και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη με το παραμικρό δημιουργείται ένα μπάχαλο. Ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι τρεις δρόμοι. Είναι, βασικά τι τρεις. Δυόμιση δρόμοι είναι. Ναι, αυτό. Δυόμιση δρόμοι. Άμα κλείσει αυτούς, τελείωσε. Κόβει την πόλη στα δύο. Να, τι λέει εδώ. Αυτό στην Αθήνα είναι το. Πετούν μολότοφο από τα δάση. Και προηγουμένως τι βλέπαμε, πήγε φωτιά και στο μετρό. Σε εγκαταστάσεις του μετρό. Άρα θα αργήσει λίγο ακόμη το μετρό, μην το περιμένετε σύντομα. Θα αργήσει λίγο ακόμη. Πώς το είχες πει, στο διάλειμμα, όταν το κοιτάζαμε, είχες κάνει ένα ωραίο σχόλιο. Για το μετρό, τι είπα πραγματικά, το ξέχασα. Ακόμα δεν το φτιάξαμε το κάστρο. Ακόμα, εντάξει, ναι. Θα αργήσει λίγο ακόμη, γιατί μπήκαν κάποιες φωτιές από ό,τι είδαμε εδώ στις ειδήσεις που έγραφε ότι κάποιες εγκαταστάσεις του μετρό στη Θεσσαλονίκη πήραν φωτιά. Ελπίζαμε σε ένα χρόνο να μπούμε να δούμε τι είναι αυτό το μέτρο, παιδί μου, πώς λειτουργεί, τι είναι. Μόνο μία φορά στην Αθήνα μπήκα, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ξαναμπεί. Και μία φορά στην Πράγα. Δεν έχω μπει σε μέτρο. Και εγώ μόνο στην Αθήνα έχω μπει σε μέτρο. Δεν έχω ξαναμπεί αλλού. Σε Αθήνα. Ναι, ναι. Αθήνα, εντάξει. Όχι ψέματα. Έχω μπει και στο μετρό της Θεσσαλονίκης που έχει στη ΔΕΦ. Ναι, μπήκε, αλλά δεν κουνήθηκε. Έμεινε στη θέση. Ναι, αυτό. Δεν κουνήθηκε. Εντάξει, θα είναι πιστεύω ένα πάρα πολύ. Θα λύσει δηλαδή πάρα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος. Διότι όπως είπε και ο Στέλιος, είναι 2,5 δρόμοι, 3 είπες, 2 η Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα αυτό. Και ειδικότερα για τους ανθρώπους που έχουν να πάνε σε δουλειές. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για να ακούσουμε και το φίλο κάτι που θέλει να πει πάνω στο θέμα ή στο οτιδήποτε θέλει να αναφερθεί. Καλησπέρα. Εδώ πάνω στον Ατρόμητο πήγε ρε, και διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία. Εσύ για τα μετρό μιλάς. Όχι, μετρό βλέπουμε, αλλά δεν το είδαμε. Βλέπουμε ότι ο γίνεται. Ο Ατρόμητος Άρης παίζει την Κυριακή. Είπαμε, τα σχολιάσαμε το Ατρόμητος Άρης. Αύριο θα βγει και η αποστολή να δούμε τι γίνεται. Όχι αύριο. Χαμπάρι δεν παίζει, μετά θα κλαις πάλι. Γιατί να κλαίω, ρε τρέλια. Θα κλαις τη Δευτέρα. Άτος, άμα γίνει τίποτα. Τι να γίνει, για πες. Τι να γίνει, τι μπορεί να γίνει δηλαδή για να κλάψεις. Τη Δευτέρα. Να κερδίσουμε μόνο με ένα 0. Να κερδίσεις μόνο 0. Με ένα 0 μόνο. Θα κλαίω. Πολλά ένα 0 εκτός έδρας. Κέρδισα ένα-2, ένα-2 πάλι. Τι προπό παίζεις. Ένα-2 κέρδισα τον Όφη, ένα-2 κέρδισα τον Απόλλα, 0-3 κέρδισα τη Λαμία, τρέγια. Καλά, και είναι το αφιλικό. Αφιλικό, το εχθρικό ήταν το δικό σου. Πάρε δες το πώς έπαιξε, η Λαμία. Με τον ΠΑΟΚ και δες πως έπαιξε με το φιλικό σωματείο. Αυτό που λέει έχει δίκιο. Ωραία, έχει δίκιο. Σκληρά με τον. Ναι, με πρώτη αγωνιστική ήταν εκείνο. Ξέρεις τι είπε, προηγουμένως είχα τον Γιώργο τον Ματζίου και από τη Μίκρα για το μάτσε Ηρακλή Μπενφίκα. Κέρδισε πολύ εύκολα η Μπενφίκα. Πολύ... Όλα τα πλέον είσαι και ο πατριάρχης του βόλεϊ γι' αυτό. Τα τελευταία χρόνια είμαι. Ναι, όντως. Όπως εσύ πήρες το πρώτο πρωτάθλημα στο βόλεϊ και για το καθιέρι. Μα είσαι. Δεν είσαι. Έχεις πάρει 3, πώς έχεις πάρει. Τι να κάνω. 3 συνεχόμενα. Και εσύ
είναι αυτοκράτορα στο μπάσκετ. Σωστό είναι αυτό. Ναι, στον, αλλά ελληνικό, εσύ... στον ελληνικό χώρο, Έλληνας αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας για... τι θα πει Έλληνας. Γιατί άμα μιλήσουμε για Ευρώπη θα αρχίσει να κλαις πάλι. Γιατί, να, γιατί, να, γιατί να κλαίω για Ευρώπη. Κάτι κηδείες θυμάμαι εγώ και στα Final Four και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, δεν με κέρδισες εσύ στα Final Four νομίζω, εκτός αν έπαιζες και δεν το πήρα καμπάρι. Πάντως είπε ο Γιώργος ο Ματζιούκης, λέει επειδή ο Διαγώνιος, τους ξέχασα να το πω εδώ πέρα και με το Στέλι ας πούμε έτσι φλιαρούμε και κάνουμε καλή κουβέντα και παρέα πιστεύω. Επειδή ήταν τραυματισμένος, δεν θυμάμαι και ο το όνομα. Ο Διαγώνιος τους λέει. Το όνομα δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Ναι, γιατί έχανε, το λέω ρε εσύ Γιώργο, δε, λέει τα σετ 12-25, 13-25. Και λέω γιατί τόσο μεγάλη διαφορά. Λέει γαστρεντερίτιδα ο Διαγώνιος του Ηρακλή, δεν θυμάμαι το όνομα. Γιατί δεν στέλνετε το Βιερίνια εκεί που είναι πολύ καλό στο βόλεϊ. Το μόνο διαγώνιο που ξέρω, ναι. Μόνο διαγώνιο είναι έτσι μισκή με πάνω. Είμαι σίγουρος. Αυτή είναι η διαγώνιο στη Θεσσαλονίκη. Τα υπόλοιπα δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε για διαγώνιο. Ο καημένος ο Ματζιούκης πήγε εκεί να κάνει να σου λέει τελείωσε σε μισή ώρα το μάτς. 10 λεπτά τους παίρναν το σετ. Πήγε ο άνθρωπος εκεί να σπικάρει, ξέρω κάτι, αλλά δεν του βγήκε. Επειδή άκουγα όταν κατέβαινα, γιατί ναι. Τώρα φτάνω στην εκδήλωση που έχουμε. Δεν πιστεύω να πέρασες τίποτα από εδώ αυτά που λέγαμε τώρα. Δυτικά είναι. Όχι. Δυτικά είναι η εκδήλωση. Πάνω στο Ρετζίκι. Α, εντάξει, τυχερώσει. Δεν πέρασε από κέντρο. Δεν έχετε σε θέματα. Δεν πέρασε από κέντρο, τυχερώσει. Όχι, όχι. Στο χορηγό μα. Ναι, για πε. Α, επειδή άκουγα τον Ματσιούκη, τον άκουσα που είπε ότι στο τέλο έγινε κάτι που δεν το ξαναείδα. Για του διαιτητέ. Για του διαιτητέ. Πού να το ξαναδείτε, Ματσιούκη. Για βόλεϊ είπε. Οι διαιτητέ το μεσημέρι ήταν στα λαδάδικα και τα τσούζαν. Σκλίπα ήταν, φέτα. Φέτα βαλμά ήταν τα παιδιά. Τι πράγμα. Είσαι καλός άνθρωπος. Πλακώθηκαν στα τσίπουρα εκεί με τα αερακλάκια. Ναι. Τους είδαν μετά, παιδιά, τι κάνετε, κάτι χαιρετήσουμε. Ναι. Να βγάλουμε καμιά φωτογραφία, ε. Πρέπει να κάνετε λίγο να σου δω κάτι, 200. Πάντως, Στάσο, ακούς. Δεν ξέρω, είδες, το ξέχασες κι εσύ. Χθες όταν έφευγε ο Γιώργος, τι είπες, θυμάσαι. 1-3. 1-3, ρε φίλε. Δικαιώθηκα, ρε φίλε. Το έπαιξες. Τι εγώ πέξε. Δεν παίζω στοίχημα. Δεν παίζει. Αμάρε, το ωραίο είναι, άκουσε να δεις, το ωραίο είναι ότι ήταν 0-0 ημίχρονο. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Ότι αν το 1-3 ας πούμε πριν την αρχή του παιχνιδιού έδινε... Καλά, πληρώνει πάρα πολύ. Ναι, αν έδινε 10, στο ημίχρονο θα έδινε 30. Εσείς πώς δεν το παίξατε. Ναι, εμείς που να το παίξατε. Έλατε ρε φίλε. Άμα το παίζαμε εμείς 0-0 θα έλεγε. Ο άλλος με έστειλε μήνυμα, ο Ματσιούκης, 12 και 20. Ναι. Ναι, κάνε τον άλλο να κλάψει. 1-3 λέει βγήκε. Ναι, εγώ να κλάψω. Εσύ να κλάψω, είμαστε, δεν το έπαιξε, όπως είπε ο Στέλιος. Είμαι στο σταθμό 7 χρόνια, γεμάτα. Ναι. Πρώτη φορά με στην μήνυμα Ματσιούκης. 12 και 20. Κατάλαβες. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε και για Πάου και για Άρη. Έτσι, ναι, θα έχουμε. 10, έτσι. Ναι, θα έχουμε και πιστεύω θα κυλήσει και η επικαιρότητα. Στελάρα, πες μου. Μην τρως πρόλογο από το δίπλα. Εντάξει, σε έχει σιγά σιγά λαού λαού. Για να σε κάνει ό,τι θέλει, κατάλαβες. Στέλιο! Δεν τρώω πρόλογο, δεν τρώω. Ο Στέλιος τι είναι, μικρό παιδάκι. Αλλά δεν σε άκουσα, Δεν είναι μικρό παιδάκι. Εγώ έλεγα, μην κλείνεις, για να μην νομίσω ότι κλείνεις και θα το πω μετά. Ναι. Εγώ όταν είπα μία-δύο φορές, ο άλλος παρεξηγήθηκε. Μην τρως πρόλογο, Στελάκι, από το δίπλα. Από το δίπλα, μην τρως πρόλογο, Στελάκι. Μπράβο, καλά, μου δίνεις καλή πάση. Διαφορά σε ποια είναι. Ότι εγώ το λέω και ακούς. Ναι, εντάξει. Και εγώ το λέω. Εσύ τι είσαι, κοφάλαλος είσαι, δεν άκουγες. Καλή συνέχεια, παιδιά, φιλιά. Να είσαι καλά, καλά να περάσεις. Αύριο έχουμε να πούμε πολλά. Καλά να περάσεις και πρόσεχε η χοληστερίνη, ε. Πρόσεχε. Πρόσεχε, έχει 350 η στάση, άντε. Μην τα κατεβάσεις 5 πέντε. Δεν έχω ανάγκη, δεν και 8 χάπια θα πάρεις πάλι, άντε, κλείσε. Ξέρεις, αυτοί που προσέχουν, μπαμ και κάτω. Πού να φας τη γλώσσα σου, κατσίκι, με οπλές. Πού να φας τη γλώσσα σου, επειδή προσέχω, λέει γι' αυτό. Κλείστον. Ναι. Εντάξει, εγώ το λέω, δεν έχω πρόβλημα, προσέχω. Είμαι φοβητσιάρης σε αυτά τα θέματα, το λέω. Καλά, εντάξει, τώρα και εγώ σε τέτοια, μπορεί να μην προσέχω, δηλαδή, εντάξει, δεν προσέχω. Κάνω, δηλαδή, τρώω σαβούρες και τέτοια, όχι. Αλλά όταν είναι να πω, όταν ακούω τίποτα γιατρούς, τίποτα ιστορίες και τα λοιπά, ας μαγώνουμε. Είσαι ακόμη μικρός, στην ηλικία σου ούτε καν τα σκεφτόμουν αυτό, όσο μεγαλώνεις, βέβαια είναι θέμα και χαρακτήρα. Εγώ φοβάμαι να σου πω την αλήθεια. Φοβάμαι. Γιατρούς και τέσσερα και εγώ φοβάμαι. Όχι, όχι γιατρούς. Φοβάμαι, ρε παιδί, θα πάθω κάτι, ας πούμε. Ναι. Θα πάθω κάτι. Δεν θέλω καν να λέω αυτή τη λέξη. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Το φοβάμαι, το φοβάμαι. Όχι οτιδήποτε. Το οτιδήποτε δεν το φοβάμαι. Δηλαδή, ξέρω, παραδείγματος χάρη, πονάει το δόντι μου. Παραδείγματος χάρη. Ξέρω, πονάει το δόντι μου. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Πρέπει να πάω να βγάλω το δόντι. Ναι. Μιλάω για σοβαρά πράγματα. Γι' αυτό επειδή ψάχνω, κάνω, ράνω με το
Όχι με το παραμικρό, αλλά αν έχω κάποια ένδειξη, ψάχνω και κάνω εξετάσεις. Γιατί να μην κάνω. Καλή είναι η πρόληψη. Και με κοροϊδεύει ο Τρέγιας. Κατάλαβες. Ο Τρέγιας που έχει χοληστερίνη 650, τώρα θα πάει, θα χλαπακιάσει εκεί, θα τρώει να πούμε με τέσσερις μασέλες. Μιλάει κιόλας. Άντε. Προσοχή στο φαγητό, είμαστε πλέον σε μια ηλικία που πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Κοίτα, γενικότερα το φαγητό είναι απόλαυση. Εντάξει, τώρα θα ξεφεύγουμε. Εκεί που θα φάει, εντάξει, έχει special φαγητό. Από ό,τι μου λέει, εγώ δεν έχω φάει, να πω την αλήθεια, αλλά θα πάμε και στην Πορφύρα. Κάποια φορά θα πάμε, γιατί πρέπει και εμείς να πηγαίνουμε στους χορηγούς. Καλό είναι. Καλά, προφανώς. Αλλά εντάξει, πρέπει να προσέχουμε το φαγητό από μια ηλικία και μετά. Εμείς είμαστε, αυτό είναι 48, εγώ είμαι 50. Δεν είμαστε μικροί πλέον. Εντάξει. Μίκη. Αν και κατάλαβα. Εγώ σας έχω σε φάση εσύ. Όπως σε μας έβλεπες στην τηλεόραση και μας βλέπεις. Τώρα σας έχω γνωρίσει από κοντά, τέλος πάντων, αλλά στο μυαλό μου είστε σε φάση όπως είστε στην τηλεόραση. Δεν είστε, ναι. Ας πούμε. Εντάξει. Ο μόνος, για να μην το πω ότι μιλάω για τον εαυτό μου, από ό,τι μου λένε, ο μόνος που δεν άλλαξα από αυτές που είναι στην τηλεόραση είμαι εγώ, ας πούμε. Εντάξει. Όλοι οι άλλοι έχουν γίνει. Δεν έχω δει τον Μπουγάτσα από κοντά. Θα το δεις. Θα πάμε. Πάμε σήμερα, να μην λέμε τέτοιο ψέματα. Ήταν να πάμε σήμερα. Χάλασε, ακυρώθηκε, αλλά σύντομα θα πάμε. Οπότε θα σου πω. Άμα δω και τον Μπουγάτσα, θα μπορώ να κρίνω και να σου πω ποιος, ναι, άλλαξε από τότε. Ο Τρέγιας που τον ξέρεις πώς είναι από τότε. Εντάξει, ο Τρέγιας άλλαξε. Άλλαξε. Λίγο. Άλλαξε. Λίγο. Εντάξει, δεν ακούει τώρα, πες τα, μη στα εγώ. Όχι, εντάξει. Δεν ακούει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Ναι. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια θα είναι ανοιχτό, όπως και το 69-45-287 και 3 οκτάρια. Όποιος θέλει να μιλήσει σε κάτι από αυτά που λέω, εδώ πέρα είμαστε. Δεν χρειάζεται. Τίποτα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί κάποιος με αυτά που λέω. Εδώ οι γραμμές ανοιχτές είναι. Μπορεί να με, ξέρω εγώ, να με τα επιχείρηματά του να τα εκθέσει, να μας τα πώσει ή και να μην τα πώσει και να τον τα πώσω εγώ. Λέω, όποιος θέλει να βγει. Αυτό. Ναι, προφανώς όποιος διαφωνεί και ναι, το λέω. Σωστά, το σωστά. Είσαι, δεν έχουμε σωστά. Διότι εντάξει. Δεν έχουμε και όλοι τις ίδιες γνώσεις. Κάποιος έχει περισσότερες, κάποιος λιγότερες. Στο μπάσκετ, π.χ. εγώ, ας πούμε, ναι, δεν ψηλώνω. Δεν μπορεί να μου φέρεις μπάλα μπάσκετ και να την πάω στο τμήμα. Εδώ πέρα την παραδώσω. Είσαι και μικρός, να πω την αλήθεια, γιατί ούτε τον ΠΑΟΚ τότε έχει ζήσει που ήταν. Τη δεκαετία του 90. Ναι, εκεί, μαζί με τον Άρη, δύο μεγαλύτερες ομάδες και πάλευαν για το πρωτάθλημα. Δεν τα έχει ζήσει αυτά τα πράγματα. Λογικό. Σε 26 όταν είσαι, το 92. Το 92 δηλαδή όταν πήρε ο ΠΑΟΚ. Έβαλε και ένα χρόνο. 25 είσαι. Ναι. Άρα δεν είδες ούτε δεν είχες γεννηθεί όταν πήρε το τελευταίο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Το 93 γεννήθηκα. Ναι, όταν πήρε ο Άρης στο τέτοιο. Ποια πες ημερομηνία γέννησες? 1η Εβδόμου. 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου. Άρα γεννήθηκες 2-3 μήνες όταν έγινε ο Άρης κυπελούχος Ευρώπης στο Τωρίνο. Είδες. Σημαδιακό. Ούτε το τελευταίο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ είδες. Το 90-92. Όχι, ούτε δεν κάνω. Το είδες. Άρα, εντάξει, πέσει. Άρα τι γνώσεις, δεν έχεις γνώσεις μπασκετικές, δεν τις έχεις ζήσει. Δεν τις έχω ζήσει, ναι. Δεν τις έχεις ζήσει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια. Αμέσως μετά και για ένα τεταρτάκι 20 λεπτό θα είναι δικό σας. Φτάσαμε και στο τελευταίο μέρος εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Δευτέρα και Παρασκευή η εκπομπή την ακούτε από τις 10 μέχρι τις 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη από τις 8 ως 10. Είμαι μαζί με τον Στέλιο τον Παπαντονίου. Ο Τάσος ο Τρέγιας αύριο θα είναι μαζί μας. Τον ακούσατε και πριν λίγο. 23-10-287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Αν έχουμε κάποιον φίλο, έτσι με χαρά θα τον ακούσουμε. Να πω ότι, εντάξει, γνωστό είναι από το μεσημέρι για τον Πορτογάλο παίκτη του Άρη, για τον Σόουζα, θα πω ότι τραυματίστηκε αυτός. Ναι, ήταν, λέει, έκανε εγχείρηση, όχι τραυματίστηκε, νομίζω ότι έκανε την εγχείρηση. Ναι, έκανε το χειρουργείο, γιατί εδώ βλέπω δηλώσεις του γιατρού του Άρη, ένα λεπτό, του, κάτσε να δω πώς λέγεται, ο Ευαγγέλης Πανταζής, γνωστός και από πολλά χρόνια πριν ο κύριος Πανταζής, πολλά χρόνια γιατρός του Άρη. Να μην διαβάσουμε τώρα αυτά για το χειρουργείο και τα λοιπά. Το σίγουρο είναι ότι θα λείπει 2 μήνες. Απόλυα. Ναι, απώλεια είναι, γιατί ήταν μια καλή εναλλακτική λύση ο Σόουζα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά όχι τόσο όσο νομίζαμε ή νόμιζαν κάποιοι συνοπαδοί μου, να πω την αλήθεια. Ο Σόουζα δεν ήταν βασικός πέρσι. Ήταν βασικός, πέρσι, βέβαια. Ναι. Αυτός και ο Δελιζήσης ήταν οι βασικοί, οι δύο. Είναι καλός παίκτης, είναι γρήγορος, όχι τόσο γρήγορος όσο νομίζαμε. Φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αυτό. Ότι από τη στιγμή που βγήκε ο Βέλεθ και μπήκε ο Σόουζα, υπήρχαν εκεί κάποια θεματάκια. Λοιπόν, εντάξει, θα τα συζητήσουμε, να δούμε και ο φίλος τι έχει να μας πει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος, Θοδωρής. Νάτος, έτσι. Νάτος. Γεια σου, ρε Στέλιο. Γεια σου, Θοδωρή, τι λέει. Γεια σου, Θοδωρή. Καλά, εσύ, έλα. Σ' ακούσαμε, επιτέλους. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Τι τον ακούω, δεν αφήνω να μιλήσει, εννοείς, τι εννοείς? Έχει καιρό, έχω καιρό να πω στο ραδιόφωνο. Α, εντάξει, ναι, αυτό εννοεί. Αυτό δεν είναι, Θοδωρή. Διαφωνικά να τα πούμε. Ναι, από εκεί, ναι, εντάξει, καταρχήν συγχαρητήρια για το Pauk Day, για τη δουλειά που κάνεις στο site. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπράβο. Είναι πολύ να. Ωραία και αθλητική. Ούτε οπαδική, ούτε. Δηλαδή, μπράβο. Προσπαθούμε μπράβο. Να κρατάμε ένα έτσι λίγο πιο δημοσιογραφικό έτσι, στυλ. Είναι καθαρά δημοσιογραφικό, ωραίο, στημένο, χωρίς οπαδηλίκια μέσα, χωρίς καφριλίκια. Μπράβο. Είναι δύσκολο τη σημερινή μέρα να βρεις τέτοια site. Μπράβο, Στέλιο. Σε αυτό οφείλω να το πω. Να σε λοιπόν, καλά. Λοιπόν, τώρα για το center back σου εκεί, όντως. Δεν έχει περιθώριο για απώλειες, πόσο μάλλον για παίκτες που είναι 2-3 χρόνια στην ομάδα, έτσι. Ναι, είναι ο άνθρωπος. Όχι, ξέρεις τι. Από πέρσι, εντάξει. Δώσε μου μια σύσταση, γιατί θα έχεις χρόνο σήμερα πολύ, γιατί δεν βλέπω και είναι 10 παρα 10. Εσύ θα φας τον χρόνο, θα άρα είσαι να μιλήσεις. Ναι. Ξέρεις τι ήθελα να πω για τον Σόουζα. Ότι καταρχήν το καλοκαίρι είχε. Δεν τα ξέρεις, σε πάω ξύς λογικά, εκτός αν παρακολουθήσεις, τι να σου πω. Και τατουάρι τόσο κοντά, υπήρχε ένα θεματάκι. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες. Τζιριμίντζουλες, να το πω έτσι. Όχι, θα υπογράψω, όχι, θα υπογράψω. Θέλω λίγο περισσότερα. Θέλω τέτοιο. Ο Σόουζα ήταν από τους πρώτους, δηλαδή ήρθε, συμφώνησε πριν γίνουν οι μεταγραφές. Θέλω να σου πω ότι ήταν από τους πρώτους στο σχεδιασμό και ήταν από αυτούς που κάνανε νερά. Δεν, κάποιες ομάδες, δεν θυμάμαι τώρα ποιες τον θέλαν από Βέλγιο, κάτι τέτοια. Και το κασέ του, δηλαδή έχει κασέ για τον Άρη. Δεν είναι μικρό το κασέ του. Αν θυμάμαι καλά. Είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος ο Σόουζα. Είναι νομίζω 26-27 ο Σόουζα. Ναι. Είναι καλός παίκτης. Νομίζω κοντά στα 140-150 χιλιάρικα. Δηλαδή να έχουμε τέτοιον για εναλλακτική καλά λύση. Είναι. Ναι, καλά είναι. Όχι, καλά είναι. Όχι, δεν είναι καλά. Άλλο λέω. Για τον Άρη, για τα οικονομικά του Άρη, δεν μπορεί να έχει ένα πληρωματικό 150 χιλιάδες. Δηλαδή ο Δελζήσης δεν νομίζω να παίρνει. 100 δεν νομίζω να παίρνει. Κατάλαβες. Αυτό Λετάζω, λέω. Ναι. Ο βασικός σου δηλαδή. Ο είναι και πολύ βελτιωμένος ο Δελίζης, έτσι. Από πέρσι 2-3 παιχνίδια που τον είχα δει δεν είχα ολόκληρη εικόνα, αλλά φέτος τον Άρη όσο τον παρακολούθησα τον βλέπω σε κάθε παιχνίδι είναι και μπράβο το παιδί. Ο Δελίζης, τώρα θα μιλήσουμε για Άρη, εντάξει. Είναι από αυτούς, εντάξει, δεν παρακολουθείς τα του Άρη, ούτε τα έχεις φίλους ας πούμε στο Facebook. Ακόμη πολλοί Αριανοί τον λένε, τα σχόλιά τους είναι ότι είναι center back β' εθνικής. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό το σχόλιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο Μαλντίνη, προσοχή. Αλλά είναι για Super League, αυτό που λέει ο Στέλιος, την ποιότητα τώρα και τους επιθετικούς που έχει Super League, είναι μια χαρά ο Δελζήσαρος. Μια χαρά είναι. Και εκτός από αυτό βάζει και γκολ. Δηλαδή... καλά, στην Α εθνική δεν έβαλε. Στην Β έβαλε 2-3, πέρσι έβαλε. Ναι, στην Β έχει βάλει σίγουρα. Θέλει δίπλα του κάποιον back ηγέτη για να μπορεί να δέσει. Κατάλαβες, ναι. Θέλει έναν καλό ναι. ηγέτη να διευθύνει. Γιατί η άμυνα πίσω θέλει πάντα αυτό, πάντα τον αρχηγό της, αυτός που φωνάζει βγαίνουμε τώρα, αυτός που στείνει το τεχνικό offside. Ναι. Είναι δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες που δεν φαίνονται. Θέλει όμως και το ψηλό, το γαϊδούρι, το δυνατό, που θα μπει στη μονομαχία και ο άλλος θα είναι από δίπλα για να πάρει το γρήγορο ή για να πάρει την πρώτη κάθετη. Μου θύμισες αυτό που είπες τώρα, ότι θέλει έναν δίπλα του. Μου θύμισες πραγματικά αυτό που λέγαμε τότε για το Ρονάλντο Γκιάρο που είχε ο Άρης. Ότι δίπλα ναι, του έγινε. Παπαδόπουλο, ναι, με τον Παπαδόπουλο. Όλοι είδες και εσύ το ξέρεις, το θυμάσαι. Ότι δίπλα του έγινε center back. Ναι, ότι δίπλα του έγινε center back ο Παπαδόπουλος, ο Ρονάλντο Γκιάρο που ήταν εμβληματική μορφή, εντάξει. Εθνική Βραζιλία και εκεί. Η τετράδα ήταν καλή. Είχε και Αράνο Νέτο. Αράνο Νέτο και να σούτη είχε μια χρονιά. Να σούτη και. Ωραία τετράδα ήταν εκείνη. Ήταν ωραία τετράδα. Και είχε δέσει και με τον αυτή στα χαφ κάποια στιγμή. Είχε κάνει καλή ομάδα του Άρη. Ναι, και εμεί είχαμε καλό δίδυμο τότε. Για να μην μας λένε ότι είναι μια πες. Είχαμε Κοντρέρας και Μαλεζά. Καλός παίκτης ο Κοντρέρας. Ο Κοντρέρας πολύ καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Το Μαλεζάς έμαθε δίπλα στον Κοντρέρας. Ναι. Ο Κοντρέρας ποιοτικός παίκτης. Και ο Μάρκος Αντώνιο τότε που είχαμε. Ναι, αλλά άτυχο παιδί αυτός. Δεν τον ήθελε καθόλου. Είχε πρόβλημα με την υγεία του. Ναι, ήταν δύσκολο το παιδί. Αλλά ήταν πολύ καλός αθλητής. Δηλαδή για ψηλό παίκτη, πολύ έκρηξη, καλό πρώτο βήμα. Καλός και στα χαμηλά, τάκλιν, μπράβο. Ήταν δυνατό παιδί. Εντάξει, καλή ήταν και αυτή η παίκτη. Τότε περάσαν και καλοί παίκτες. Δηλαδή μπορεί να ήταν φθηνή στο κασέ τους, αλλά ήταν παραπάνω από όσο αξίζανε τα λεφτά τους. Ήταν πετυχημένες μεταγραφές τότε. Όχι ότι και τώρα δεν είναι.
Καλά, εντάξει, τώρα παίζει μπάλα όμω σε τελείω διαφορετικά επίπεδα. Γιατί εντάξει, τώρα έχει και μαρούλι. Ωραία. Θοδωρε, πάμε για τα μάτια τη Κυριακή. Άμα θέλει, αν έχει κάτι να μα πει να σχολιάσει, γιατί αύριο, αν αρχίσει να μιλάει ο άλλο και εσύ συνήθω βγαίνει παρά 3,5 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε την εκπομπή, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Οπότε έχει χρόνο σήμερα. Το πιάνει λογοδιάρια και τελείωσε. Και τι λέει, ρε φίλε. Και τι λέει, ρε φίλε. Λέει ότι μιλάω εγώ περισσότερο από αυτό, δηλαδή προ Θεού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Για πάμε. Σε παρασύρει και σένα. Κοίταξε, εγώ βλέπω να κάθονται αρκετά παιχνίδια στο Χ. Ναι, έχει καλά παιχνίδια αυτή η αγωνιστική. Αμφίρροπα παιχνίδια. Έχει καλά παιχνίδια, πραγματικά έχει καλά παιχνίδια, ωραία. Θέλω να δω πρώτα απ' όλα την Ξάνθη με τον Ολυμπιακό. Αν η Ξάνθη παίξει όχι όπως με την ΑΕΚ, αλλά όπως με τον ΠΑΟΚ. Αυτό το βλέπεις Χ. Να κερδίζει. Βέβαια το βλέπω Χ. Ποια σου μπορεί να βγει αυτό. Τριπλή είναι βασικά. Μακάρι. Τριπλή είναι. Μακάρι. Όχι, τριπλή είναι. Ο Ολυμπιακός για να περάσει, για να βάλει γκολ που δεν βάζει ούτε με αίτηση του νόμου 105. Θέλουν φόρα αυτή. Στην Ξάνθη, σε αυτή εδώ την Ξάνθη, ας πούμε, έτσι πως έπαιξε και τον ΠΑΟΚ, έτσι πως την είδα στα τελευταία παιχνίδια, γιατί είχε και 7-8 παιχνίδια, ήταν αίτητη. Δεν είναι ότι είναι κομίτη. Δεν πιστεύω να μπορεί να την κερδίσει. Τώρα από εκεί και πέρα θα δείξει. Γιατί αν κατεβεί συγγενείς και φίλοι όπως με την ΑΕΚ, τότε εντάξει, θα έχουμε ένα εύκολο απόγευμα. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ δύσκολα εύκολα θα την κερδίσει τη Λάρισα. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Ειδικά αν βγει η Λάρισα μπροστά, είδε και τον ΠΑΟΚ μέσα στη Λαμία, νομίζω θα έρθει λίγο πιο άφελη. Δεν θα ανοίξει δηλαδή τώρα η Λάρισα προς Θεού τώρα, εντάξει. Και ελπίζω να μην παίξει ο ΠΑΟΚ έτσι όπως έπαιξε με τη Λαμία, εντάξει. Κοίταξε, έχει ένα περίεργο ΠΑΟΚ Στέλιο που ξεκίνησα, δεν πρόλαβα, δεν μ' άφησε ο άλλος να μιλήσει την προηγούμενη φορά. Μόλις είπα κάτι για τον Λουτσέσκου που πιάστηκε εσύ. Μίλες άλλος, ο Τρέγιασα λες. Μίλες, καλά, ο Πάνα και αυτός το είπε. Πω, ρε φίλε. Θα το φάω. Δεν μπορώ, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω, ξεκινάω με κάτι και τελειώνω και πάω εντελώς αλλού και μετά δεν προλαβαίνω να πω κάτι. Δεν πειράζει, πες αυτό που θέλεις να πεις τώρα. Τώρα που βρίσκεις την ευκαιρία. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα, δυστυχώς, με τις μικρές ομάδες να τραβιέται προς τα κάτω, αλλά όταν τα παιχνίδια είναι μεγάλα και δυνατά, πηγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή ο ρυθμός του αγώνα επηρεάζεται από τον αντίπαλό του. Τον ρυθμό του αγώνα μπορεί ανά πάσα στιγμή να τον αλλάξει. Βλέπεις τώρα με μικρές ομάδες που περιμένεις να μπει να τους δαγκάσει από το λαρίκι, μπαίνει και παίζει όπως παίζουν αυτοί. Κλωτσοσκούφι, μονομαχίες, το πάει δηλαδή εκεί το ποδόσφαιρο. Ίσως να το πάει εκεί γιατί ξέρουν την παίκτες ότι με 5-10 λεπτά που θα φορτσάρουν θα κερδίσουν. Δεν ξέρω αν αυτή η σιγουριά θα μας βγει σε κακό. Το θέμα είναι του κλέφτη, αλλά... του κλέφτη, τρίτου και κακή του μέρα, ότι κάποια στιγμή θα την πατήσει. Ναι, αλλά όσες φορές χρειάστηκε να παίξουν ποδόσφαιρο ή όταν βρέθηκαμε με την πλάτη στο σκόρ, όπως ας πούμε στον όφι μέσα, που δεν σου δίνει πέναλτι, σου κάνει και 0-1 όφι και εκεί που πάει για κηδεία το μάτς, το αντέστρεψες και το κάνεις 3-1. Είναι δηλαδή μια, ή με τον Ατρόμητο, ας πούμε, βάλαμε το πρώτο γκολ, πήγαμε μετά, σερνόμασταν, με το που φάγαμε τον γκολ κάναμε 5 ευκαιρίες, άσχετα που ο Πρίγκοβιτς εκεί έχασε τα άχαστα. Το θέμα είναι αυτά να τελειώνεις κατευθείαν, να μην τους δίνεις καν την ευκαιρία να διεκδικήσουν κάτι το μάτς. Όλα αυτά εδώ, εγώ τα βλέπω, είναι και φυσικά κατάλοιπα του δίνουμε 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Καλώς. Και δεν μπορεί ο Λουτσέσκου να ετοιμάσει την ομάδα όπως ήταν πέρσι που μια εβδομάδα ετοιμάζονταν για ένα παιχνίδι. Κατά ψέματα. Δηλαδή από το αεροπλάνο ανεβαίνω, κατεβαίνω και πηγαίνω σε μάτς, δεν έχω στην ουσία μια μέρα να προετοιμαστώ, ούτε βιντεοανάλυση μπορείς να κάνεις, ούτε βιντεοθεραπεία, ούτε να δεις τον αντίπαλο, τίποτα. Απλά πηγαίνεις και λες θα κάνουμε αυτό. Ενώ εν αντιθέσει ο Χάβος, ας πούμε, που ήξερε τον ΠΑΟΚ απ' έξω και να καθοδά, αυτό έλεγα, έβαλε τον Μαυρούκο εκεί πίσω να πιάσει το λιμιό, τον έσβησε και χτυπούσε από την άλλη μεριά τον Βιερίνια με δύο παίκτες. Και ο Μπίσεσβα δεν έδωσε ούτε μια βοήθεια. Και εκεί έλεγα, ρε Λουτσέσκου και το team του, γεύνα το, άλλαξε θέση το Μπίσεσβα με τον Λιμιό, να μπορέσει ο Λιμιός να γυρίσει πίσω να δώσει και μια βοήθεια. Δεν σ' άκουγε ο Ρασβάν. Όχι, Ζάχο, είναι ποδοσφαιρικά αυτό που σου λέω. Ναι, δεν εντάξει, είναι αμακράζο το Λουτσέσκου. Εντάξει, λάθη θα κάνουν όλοι, δεν είπαμε μόνο Λάθη κάνει ο Μουρίνιο εδώ και δεν μπορεί να κερδίσει ο Μάντσεστερ καημένη. Αλλά να τα λέμε τα λάθη και όταν κερδίσουμε, όχι να περιμένουμε να χάσει η ομάδα για να πεις κάτι. Να δούμε δηλαδή. Οκ, Θόδωρε. Okay. Thank you, Θόδωρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Και αύριο πάρε για να μιλήσει 18 δευτερόλεπτα για να σε κλείσει ο άλλος. Αύριο θα πάρε. Όχι ο άλλος, ο κύριος Τάσος. Το είπα μετά από 3 εκπομπές, τον είπα ο άλλος. Όχι, θα φάμε κράξιμο. Να είσαι καλά, Θόδωρε, καλό βράδυ. Έγινε, άντε, να ακούσουμε και τον τελευταίο φίλο, περίμενε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Τι κάνουμε. Καλησπέρα, Φιλτάτε. Πώς πάει. Δόξα τω Θεώ, εσύ. Ωραία, πάμε καλά. Πάμε καλά. Πάμε δυνατά. Το όνομά σου και από πού μας ακούς. Λοιπόν, κέντρο, Γιώργος. Κέντρο. Πολύ λοιπόν. Κέντρο. Έφυγε. Κέντρο, πρόσεξε, γίνονται φασαρίες, μην βγαίνεις έξω. Εντάξει, ας γίνεται και αυτά που και πού να πούμε. Καλά είναι. Για να ανάβουν τα αίματα, για να μην δείξουμε ας πούμε, ότι είμαστε ενοχελικοί και τέτοιο. Δεν, εγώ δεν τα καταδικάζω αυτά. χρειάζονται εντάξει, αναδιαστήματα που και πού. Ωραία. Εντάξει, όλα καλά. Αρκεί να μην είσαι στο επίκεντρο, ας πούμε. Σωστά, αρκεί. Ή συμμετέχεις ή κάτι να μακριά, ας πούμε. Ναι, ναι ακριβώς. Να μην τρως τα δακρυγόνα, αρκεί. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει κάποια στιγμή θα τα φας. Εσείς που είσαι και παλιός, τι κάναμε παλιά στα γήπεδα όταν είχε δακρυγόνο, για πες. Όταν κάνατε, ξέρω το κασκόλ στη μάπα, ξέρω εγώ γύρω από τη μία. Εντάξει. Τι έκαναμε. Και μαξιλαράκια. Τα μαξιλαράκια, ναι, σωστό. Τα βάζαμε αυτό, κουτιά, μαξιλαράκια. Για να πείτε και στην νεολαία να πες και την νεολαία εδώ που είναι νεαρός. Τα είπαμε, ναι, τα λέμε εδώ. Πήγαμε μαξιλαράκια, είμαστε στη φάση από πάνω. Τον... Ναι, ναι, ο καπνός αυτός, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο διέλυε σαν να διαλύει το τέτοιο, τα κρυγόνα. Τα πιο πολλά Ψιλό. Πάντως τα έχω φάει στο τέτοιο τώρα. Μην ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου όταν έχεις τα κρυγόνα. Δεν κάνει, μαλόξ θέλει, έχει κάτι κολπάκια τέτοια τέλος πάντων. Τα πιο πολλά τα είχαμε φάει ριζάρι εμείς οι Αριανοί. Όπου άσε ριζάρι έτσι. Με τα χιόνια, άστο. Ήταν πολύ το δακρυγόνο. Μιλάμε, γυρνούσαμε ένα πούλμα να ψυρολοχίτες. Και σε μια δόση μέσα στο πούλμα, ρε παιδί μου, το μεταξύ είχα πάει με το Super 3. Ναι. Ο καθένας έφυγε με άλλο τέλος πάντων, με άλλο πήγε, με άλλο γύρισε. Λοιπόν, και αρχίζουμε όλοι μέσα στο τέτοιο στο λεωφορείο, κλαίμε το μεταξύ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέω. Τι έγινε. Και ήταν ρεσί ένα fly μπουφάν το οποίο ήταν ποτισμένο. Ναι. Και το καταλάβαμε, ας πούμε, σε κάποια φάση ότι από αυτό ήταν, λέει, και δεν μπορούσαμε να την παλέψουμε έπειτα στο λεωφορείο. Αφού λέγουμε, έχουμε φύγει 20 χιλιόμετρα 30 από την έδεση. και αναγκαστήκαμε και το πετάξαμε από το παράθυρο. Και αυτό που το φορούσε, το πετάξατε ή μόνο. Όχι, ήταν χήμα. Δεν είναι άγνωστος ήταν ο ιδιοκτήτης. Μπορεί να πάει λεωφορείο. Έκανε την Κινέζα βασικά. Το κλαίει τον μπουφάν ο άνθρωπος. Εκείνη η εκδομή για αυτούς που ήταν, ας πούμε, είναι καλτ. Καλτ γιατί βγήκε ο θείος μου από το περίπτερο με την καραμπίνα και έγινε το έλα να δεις. Ναι, έγινε καραμπίνα, αυτός το ξέρω τη φάση του, το κακό της υποθέσεως. Ήταν και αριανός αυτός, υπόψη. Ήταν αριανός και μετά από κάποιο χρόνο είχε πεθάνει κιόλας. Τέλος πάντων, εντάξει, ζωή περασμένα, σε ξεχασμένα. Ας πούμε, τόσο για το μάτς της Κυριακής θέλει... Κλείσε με αυτό, ναι. Ναι. Δεν είναι καμιά σοβαρή ομάδα για μένα, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ο Ατρόμητος. Σοβαρή... Ναι. Εντάξει, καλός είναι ο Ατρόμητος. Εντάξει, καλός είναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα είναι μια ομάδα συμπαθητική, ψιλοδεμένη, 18 παδούς έχει. Ο Άρης οφείλει να πούμε να πάρει τους τουλάχιστον τους δύο βαθμούς που έχασε Τζάμπα και Βερσέ, που είναι η δικιά του βλακεία, ας το πω έτσι κομψά, με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή μια ομάδα που δεν τη σκότωσε ας πούμε 4 φορές ενώ μπορούσε να την αποτελειώσει. Έτσι, αυτό έχει δίκιο. Δεν μπορούσαμε να τη σκοτώσουμε. Οφείλει λοιπόν να αναπληρώσει τους χαμένους βαθμούς. Ένα απλό ματσάκι. Καλό το γήπεδο από του αγωνιστικού χώρου θα βοηθήσει νομίζω τον Άντα να παίξει το ποδοσφαιρό του. Αν είναι εδώ πάνω σε εξελιχθεί καλά, φοβόμαστε λίγο το διαιτή από την αμαρτία μου. Ναι, αυτό πιο κάτι μου λέει, δεν ξέρω αν το κουτσιάφτη, κάτι δεν τον κούκλαραν από την αλήθεια. Ναι, είναι στο διάλειμμα. Να πούμε και μάλιστα φώναξε και ο τέτοιο. Ποιο. Ο Τάχα είπε και ο Σπανό κάτι δικά του. Ναι. Όχι, ο Σπανό φώναξε γιατί δεν βάλανε ξένου διαιτέ στα μάτ που ήθελε. Στα ντέρμπι, ας πούμε. Αυτό. Ο συγκεκριμένος είναι λίγο μυστήριος και τον έχουμε ένα φόβο. Ναι. Ας πούμε, αυτός έδωσε εκείνο το πέναλτι το ωραίο με την Τρίπολη στην Τούμπα. Αυτός είναι. Ναι, αυτό το παλικάρι. Αυτός είναι ο Κουτσιά. Ναι. Αυτός ήταν εσύ. Ναι. Πρώτη αγωνιστική. Και παίζει με μια ομάδα άρρηκτα συνδεδεμένη, ας πούμε, με την ομάδα που κέρδισε, ξέρω εγώ, το μάτς. Είσαι καλός άνθρωπος για να μας βάλεις φωτιά τώρα 10 η ώρα. Να σε καλά. Τι φωτιά, ρε. Φωτιάς έχει εδώ πιο πέρα. Εμείς λέμε τι έχει γίνει. Από αυτά που έγιναν, πες μου ότι δεν ισχύει. Πες μου ότι ήταν πέναλτι την πρωταγωνιστή. Ακούγεσαι. Ήταν ή δεν ήταν. Δεν ήταν πέναλτι, εντάξει. Ήταν πετσί. Το άμα ήταν ρωτάς, έλεγε πέναλτι, το βρίσκω. Ωραία, ναι, ήταν πέναλτι και δολοφονήθηκε. Να μας πει και ο Στέλιος. Είναι παρόμοιο αυτό που πήρε με τον Παναθηναϊκό όμως. Ναι, απάντησε. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ωραία, και ο Παναθηναϊκός τι πήρε με τον Άρη. Και αυτός. Και αυτός, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι εσύ πήρες δύο πέναλτι και δεν το χάσες. Το ένα ήταν. Δύο. Όχι, ήταν. Αυτό που έχασα ήταν, λέω. Εντάξει, όσο θέλει διαφωνεί, ρε φίλε, δικαίωμά του είναι. Τι θα τον κάνεις, θα τον πείσεις. Και τα δύο δεν ήταν. Και τα δύο δεν ήταν. Το ένα σου λέει κομψή κοψά, σου λέει. Αυτό. Το ένα δεν ήταν, σου λέει, όχι κομψή κοψά. Το πρώτο σου λέει κομψή κοψά. 50-50 σου λέει. Το πρώτο ήταν αγόρι μου ορισμός του πέναλτι. Πλάκα με κάνει. Έτσι δεν λέει ο Στέλιος. Η άποψή του είναι να σε παρακαλώ. Να λέμε και σοβαρά πράγματα. Εγώ λέω ότι είναι μάρς πέναλτι. Τι να κάνουμε. Το πρώτο ήταν ορισμός για σεμινάριο ήταν πέναλτι. Όχι απλά ήταν πέναλτι. Δύο πέναλτι και βασία του ενός ήταν. Ήταν ένα δώρο.
Για, προφανώς γι' αυτό έδωσε το δεύτερο. Επειδή ήταν δύο πέναλτι ήταν. Α, το ένα, το είπε πάρτε δώρο ένα ακόμη. Μπράβο. Βασικά, ο διαιτητής στο συγκεκριμένο μάτσο ήταν τραγικό. Μην κουράσουμε και όλα καλά. Να σε καλά. Άντε τσάω, τσάω, πάει. Τσίου, τσίου. Πολύ φουριός. Πολύ, είναι πολύ γρήγορος. Κάτι που πήγες να πεις να κλείσουμε με αυτό. Στο συγκεκριμένο μάτσο ο διαιτητής κάτι πήγες να πεις. Όχι, λέω στο συγκεκριμένο. Γενικότερα όπου παίζει Έλληνας διαιτητής τα κάνει λίγο θάλασσα. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο διαιτητής νομίζω το χάλασε το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν. Πραγματικά ήταν, κάνουν. Ήταν κακός. Αυτό είναι το σχόλιο. Κάνουν ό,τι μπορούν οι Έλληνες διαιτητές. Κάνουν ό,τι μπορούν για να αποδείξουν ότι πρέπει να υπάρχουν ξένοι. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, γιατί... αν τους έλεγες, κάντε ρε παιδί μου, ό,τι περνάει από το χέρι σας, δεν νομίζω να κάνανε χειρότερα πράγματα. Γιατί και ο φίλαθλος, ακόμα και ο Έλληνας διαιτητής, και να το κάνει κατά λάθος το λάθος. Γιατί, okay, μπορεί να. Mm-hmm. Άνθρωπος είναι. Yeah, βέβαια. Υπάρχει καχυποψία πλέον στον τέτοιο. Δεν μπορεί να βγει. Ενώ στον ξένο και να κάνει λάθος, κανένας δεν μιλάει. Ξένοι διαιτητές όλα τα μάτς. Ναι. Με αυτό θα κλείσουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Φυσικά το Στέλιο Παπαντονίου θα σου έλεγα. Ευχαριστώ Στέλιο, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Υγεία να έχουμε. Ναι, είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Υγεία να έχουμε κι εμείς και όλος ο κόσμος. Σίγουρα. Κύριος Στρέγιας, πολλές υποχρεώσεις και πολλές δουλειές. Σίγουρα θα τον αντικαταστήσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Σε ευχαριστήσω που ήσουν για ένα ακόμη βράδυ εδώ παρέα μου και παρέα και του ακροατηρίου. Δεν ξέρω κάτι τελευταίο να πεις. Όχι, όχι, αυτό. Αυτό, δεν λες τίποτα για το site σου. Α, το είπε ο Θοδωρής εδώ. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ Νίκος Παπαδόπουλος, Νίκος Μοσχοβίτης. Χρόνια πολλά και στους δύο, γιορτάζουν. Σωστά, και οι δύο, και οι δύο οι Νίκοι γιορτάζουν και οι Νίκοι και οι Νικολέτες, έτσι. Ναι, και οι Νικολέτες, σωστά. Ωραία. Θα τους αφήσουμε εδώ, έχουν πολλά ενδιαφέροντα να σας πούνε. Από μένα, το Στέλιο και στην ηχοληψία, το Γιάννη το Ζάτσι. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ.